Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ, στο One Channel, για να παρακολουθήσουμε μαζί. Λίγο αειδιασμένη είναι η αλήθεια όσα συμβαίνουν σε αυτόν τον παράξενο τόπο. Και για να μην νομίζετε ότι πέφτω από τα σύννεφα, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τραγικά περιστατικά να συμβαίνουν με θύματα μαθητές ή ανθρώπους γενικώς που βρίσκονται σε μια κατάσταση που δεν μπορούν να αντιδράσουν. Αλλά αυτό που συνέβη στη Λαμία είναι άνω ποταμών. Τα λέγαμε και χτες, δημιουργεί υποψίες μια φωτιά την ημέρα που προηγείται του ελέγχου που θα πήγαινε να κάνει εκεί ο Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Ωραία μέχρι εκεί. Σήμερα όμως είδαν το φως της δημοσιότητας φωτογραφίες που δείχνουν ότι αυτά τα πράγματα ήταν γνωστά και νωρίτερα. Τα ξέραμε και στο παρελθόν. Γνωρίζαμε ότι υπάρχουν γονείς που καταγγέλουν. Και κοιτάξτε τώρα εδώ. Γεύμα με σκουλικάκι μέσα, θα μου πεις. Στην Ασία τρώνε οι άνθρωποι διάφορα τέτοια και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι αυτή είναι η λύση στη διατροφική κρίση. Δεν είναι στο διαιτολόγιό μας και δεν είναι κατάλληλο για βρώση αυτό. Όχι από μαθητές, από κανέναν. Είναι ντροπή να σερβίρουν σε παιδιά τέτοια. Για συνεχίστε να δείτε και άλλες φωτογραφίες. Αυτό εδώ τώρα πραγματικά δεν ξέρω τι είναι. Νομίζω ότι οι επιστήμονες πρέπει να ψάξουν λίγο για να καταλάβουν ότι αυτό ήταν μήλο κάποια στιγμή. Θα περίμενε και από εδώ να βγει κανείς ένα σκουλίκι, αλλά έφυγε και το σκουλίκι, είναι τόσο σάπιο. Αυτό σέρβιραν στους μαθητές. Και για συνεχίστε. Αυτό εδώ λέει είναι μπιφτέκι. Είναι εντελώς άπιστο αν είναι μπιφτέκι. Είναι πολύ ροζ. Βέβαια, κάποιοι, οι Γάλλοι, ας πούμε, τρώνε και ταρτάρ. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η περίπτωση. Συνεχίστε και στο επόμενο. Εδώ, αυτό είναι, λέει, κοτόπουλο κοκκινιστό με κρυθαράκι. Το περίεργο είναι ότι δεν εκτιμούν οι άνθρωποι. Ήταν τόσο φρέσκο που είχε και τα πούπουλα από την κότα μέσα. Και να σας πω κάτι. Προφανώς, ο επιχειρηματίας, για τους δικούς του λόγους, σέρβιρε αυτά τα σκουπίδια στα παιδιά των σχολείων της Λαμίας. Υπάρχουν όμως ελεγκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι οφείλουν να λογοδοτήσουν. Θα πρέπει να μας εξηγήσουν, όχι γιατί έκαναν τη σύμβαση. Πέρασε καιρός, γράφτηκε στο χιόνι, δεν μας νοιάζει. Πρέπει να λογοδοτήσουν όμως, για ποιο λόγο, ενώ είναι επιφορτισμένοι με το να ελέγχουν την ποιότητα αυτών των φαγητών, φτάσαμε σε ένα σημείο ώστε να δηλητηριαστεί η μισή πόλη, γιατί δηλητηριάστηκαν και άλλοι εκτός από τους μαθητές και κάτι δασκάλες, έμαθα και διάφορα τέτοια, για να μην βγει να πει ούτε μία κουβέντα ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, να μην βγει να πει ούτε μία κουβέντα ο δήμαρχος της πόλης, να μην βγει να πει ούτε μία κουβέντα το αρμόδιο υπουργείο, κανείς. Συνήθως οι άνθρωποι αυτοί, όταν κάνουν μία τέτοια ενέργεια, βγαίνουν και το διατυμπανίζουν. Δαπανούν λεφτά για να κάνουν συνεντεύξεις τύπου και να μας πούν: κοιτάξτε τι ωραία, σιτίζουμε τα παιδιά. Με αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να σιτίζουμε τα παιδιά. Αυτό που βλέπετε πίσω σας, μην σας κάνει εντύπωση, δεν είναι κάποιος γαλαξίας. Μακαρόνια με κιμά, λέει, είναι. Είναι τόσο κατεψυγμένα που υποθέτω ότι αυτή εδώ η μερίδα έχει ζήσει παλιότερες εποχές. Ίσως εποχές που κυβερνούσε τη χώρα ο Πλαπούτας, δεν ξέρω πότε. Είναι τόσο παλιά αυτά τα φαγητά. Και είναι ντροπή να δίνουμε τέτοια φαγητά στα παιδιά μας. Θα προσπαθήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο του αρμοδίου φορέα, καταρχήν του ΟΠΕΚΕΠΕ, και από αύριο θα προσπαθήσουμε να βρούμε κι άλλους εμπλεκόμενους για να δούμε τελικά γιατί κανείς δεν θέλει να μιλήσει. Α, μόλις με ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον αρμόδιο άνθρωπο να ελέγχει αυτή την ποιότητα, ο οποίος είπε ότι δεν θέλει να κάνει κανένα σχόλιο. Και απορώ αν η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο είναι το Υπουργείο Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, πρέπει να τον κρατήσει στη θέση του. Δεν είναι επιλογή τους αν θα βγουν να μιλήσουν. Θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις. Συγγνώμη που είμαι εξοργισμένος. Ξέρετε ότι γενικώς προσπαθώ να διατηρώ την ψυχραιμία μου, αλλά όταν πρόκειται για παιδιά και για μια τόσο στιγνή εκμετάλλευση παιδιών, πραγματικά νομίζω ότι τα λόγια περιτεύουν. Αυτά για αρχή. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ για να δούμε όλα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Αμέσως μετά το break, ο κύριος Γιώργος Βασιλιάδης από το ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για μια συζήτηση εφόλης της ύλης. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Παραμένω λίγο στο προηγούμενο θέμα, διότι ο πρόεδρος του αρμόδιου οργανισμού να ελέγχει την ποιότητα αυτών των γευμάτων, των σχολικών γευμάτων, μας είπε ότι δεν θέλει να κάνει δηλώσεις γιατί περιμένει τα πορίσματα. Προφανώς το πρώτο πόρισμα βγήκε, αλλά και πάλι δεν θέλει να κάνει δηλώσεις. Βρέθηκε από τον Οργανισμό Δημόσιας Υγείας ότι κάποια από αυτά τα γεύματα περιείχαν μέσα σταφυλόκοκο. Δεν είναι κάποιο αξωτικό φρούτο, είναι ασθένεια και μάλιστα πάρα πολύ σοβαρή. Είναι ένας ιός, ο οποίος θα μας πούν και οι γιατροί αργότερα τι μπορεί να κάνει, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι για να τρώνε τα παιδιά. Δεν θα το ξεχάσουμε το θέμα. Θα κοιτάξουμε να βρούμε και άλλες πτυχές του, να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει σε ένα εργοστάσιο το οποίο αυταναφλέγει
Μία μέρα πριν πάει εκεί για έλεγχο ο αρμόδιος κρατικός φορέας. Περίεργα πράγματα, ας μείνουμε εκεί. Έρχομαι εδώ στο στούντιο για να καλησπερίσω και είναι μεγάλη μου χαρά τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας κύριε Βασιλιάδη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, την ευκαιρία μου δίναμε εδώ πέρα και με τα δύο πόδια στο στούντιό σας. Γιατί με τα δύο? Να σχολιάσω κάτι που υπόθηκε σε δική σας εκπομπή πριν από κάποιες μέρες. Α, ότι είστε με το 1,5 πόδι έξω. Άρα το μισό θα περίμενα να δω εδώ. Όχι, έχει δύο. Ο άνθρωπος σας το πιστοποιώ. Κάπως περίεργα, ναι. Δεν θέλω να μείνουμε μόνο σε αυτό. Βεβαίως, αν θέλετε να κάνετε το. Αυτό δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία καμία. Η αλήθεια είναι ότι εάν μου έλεγε κάποιος ότι είμαι με το 1,5 πόδι έξω από το One, θα έλεγα ναι, παιδιά, είμαι με το 1,5 πόδι έξω από το One ή δεν είμαι. Είστε ή δεν είστε. Με βάση του κανόνε φυσική δεν μπορεί να είσαι με το 1,5 πόδι έξω από παντού. Εκτός και αν εφαρμοστεί η φράση σου κόψα τα πόδια. Επομένως, αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό είναι από το να ασχοληθούμε έτσι, με αυτά τα ζητήματα είναι να δώσουμε τη μάχη όλοι μαζί για να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό στις ευρωεκλογές για να μπορέσει να σημάνει την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Έχετε κάνει μια πολύ ωραία εισαγωγή στην εκπομπή σας που δείχνει την πραγματικότητα που βιώνουν σήμερα οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Και το ερώτημα είναι αν αυτή η πραγματικότητα μας αρμόζει. Αν αυτή η πραγματικότητα αρμόζει σε μια σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ελλάδα που οραματιζόμαστε. Και αν θα δώσουμε συγχωροχάρτη ή ένα ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη αλλαγής μέσα και από την κάλπη των ευρωεκλογών. Σε αυτή τη μάχη λοιπόν στρατευόμαστε όλοι και σε αυτή τη μάχη ζητάμε να ενδυναμώσουμε το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ως την απαρχή για την προοδευτική αλλαγή που έχει ανάγκη το πολιτικό σύστημα της χώρας. Μισό λεπτό, να πάμε τώρα στα προοδευτικά και στις αλλαγές. Τα ακούω όλα αυτά που λέτε. Συμφώνησε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ να χρήσει προοδευτικούς ανθρώπους οι οποίοι ήταν για πάρα πολλά χρόνια στο αντίπαλο κόμμα και να τους φέρει μέσα? Και τέλος πάντων, τα ακούω όλα αυτά ότι κάποιοι από αυτούς, όπως ο Άρης Πιλιοτόπουλος, ήταν πολλά χρόνια μακριά από τη Νέα Δημοκρατία, διάφορα τέτοια, και τώρα νιώθει πιο κοντά εκεί. Θέλω να σας δείξω μια φωτογραφία όμως και θέλω να μου πείτε αν και αυτός ο άνθρωπος εντάσσεται στο προοδευτικό μέτωπο, για να καταλάβουμε όλοι τι είναι προοδευτικό μέτωπο. Για να δούμε λίγο, σας παρακαλώ. Αυτός εδώ, για όσους δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε, είναι ο Ζωρό της Μακεδονίας. Ο γνωστός Πανίκας, δηλαδή ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Για τον οποίο αυτή η φωτογραφία προέρχεται από την ΕΡΤ, ο κ. Κασελάκης τον αγκαλιάζει, αφού προηγουμένως είπε: «Α, τον ξέρω αυτόν, καλός είναι». Είναι καλός? Δεν έχω παρακολουθήσει τη στοιχομηθεία. Προφανώς σε δημόσιες εκδηλώσεις πολλές φορές μπορεί να τύχει να βρεθείς και με ανθρώπους τους οποίους είτε δεν τους ξέρεις, είτε και αν τους ξέρεις για λόγους ευγένειας. Βλέπατε τον Κασελάκη για λόγους ευγένειας τον αγκαλιάζατε. Θα πρέπει να τους. Όχι, είναι προφανές, το όχι. Αλλά ας πάμε στο πρώτο θέμα που θέσατε, το οποίο πρέπει να το δούμε χωρίς ταμπού και προκαταλήψεις, αλλά με πολιτικά κριτήρια. Δουλειά κάθε κόμματος είναι να πείθει την κοινωνία και το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό ότι μπορεί να αποτελέσει λύση για τα προβλήματα του τόπου. Σωστά. Από τη μία μεριά. Από την άλλη, μέσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο. Με την ευρύτερη έννοια του όρου, το ιδεολογικό πλαίσιο. Άρα λοιπόν, οι μετακινήσεις είναι και απαραίτητες και ευκταίες εφόσον η άλλη πλευρά, ο μετακινούμενος, πείθεται. Όχι ασπαστεί υποχρεωτικά τα πιστεύω σου, αλλά ξεκαθαρίσει ότι πολιτικά βρίσκεται στην αποδό πλευρά του ποταμού. Πώς το εννοώ στην αποδό πλευρά του ποταμού? Για να σταματήσουν οι ταμπέλες οι διαχωρισμοί σε μια συνθήκη πολιτικής κανονικότητας που ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να ξαναφέρει στην Ελλάδα με την έξοδο από τα μνημόνια και την ανάκτηση της οικονομικής μας κυριαρχίας. Και αυτό είναι πάγια άποψη και του χώρου, αλλά και προσωπική μου. Έχουμε ένα δίπολο, δεξιά-αριστερά. Με την ευρύτερη έννοια του όρου και τα δύο. Προοδευτική παράδοξη, να το πείτε. Δεξιά ή αριστερά. Σαν κόμμα εννοώ. Σαν κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει την αριστερή πλευρά. Σε αυτό το δίπολο της νέας κανονικότητας. Η αριστερή πλευρά αυτή χωράει όλες τις εκφάνσεις. Και πρέπει να εκφράσει όλες τις εκφάνσεις. Και πρέπει να συναθρηστεί. Και να αθροίσουμε ιδέες με βάση τα κοινά οράματα για να μπορέσουμε να αντιτάξουμε ένα άλλο πολιτικό αφήγημα απέναντι στο κυρίαρχο της δεξιάς, της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη στην Ελλάδα, της δεξιάς, συνολικά στην Ευρώπη. Γιατί οι ίδιοι ψηφοφόροι της κατηγορούν την ηγεσία του κόμματος ότι κάνει ακριβώς το αντίθετο, δεν είναι πολύ δεξιά. Η δεξιά και η αριστερά, σε αυτό το δίπολο, το πολιτικό δίπολο,
εκφράζονται με βάση τις απόψεις που έχουν για τη δομή του οικονομικού συστήματος, για τη δομή του κοινωνικού κράτους, για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την κοινωνική και οικονομική εξέλιξη του τόπου. Άρα εδώ πέρα υπάρχουν διαφορές και διαφωνίες με τη Νέα Δημοκρατία, που ακόμα και αν σε κάποιες πτυχές της πολιτικής της προσομοιάζει με κεντροδεξιά, στο τέλος της ημέρας η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι πάντοτε εξαρτημένη από τα ακροδεξιά ή τα πιο ακραία δεξιά χαρακτηριστικά. Θέλετε να δούμε στα εθνικά ζητήματα, θέλετε να δούμε στο μακεδονικό, έρμεα αυτού του ακροατηρίου και έρμεου αυτού του περίεργου διπολισμού, κομματικού διπολισμού, δεν έρχεται τόσα χρόνια, όχι μόνο τώρα, να πράξει τα αυτονόητα. Ακόμα και για τη συμφωνία των Πρεσπών, τη συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία. Και βρισκόμαστε σήμερα στο σημείο που βρισκόμαστε. Ενώ αν τα είχατε υπογράψει, θα βρισκόμασταν. Να δούμε τι αφορούν τα μνημόνια. Όταν τα μνημόνια αυτά συνεργασίας αφορούν τον έλεγχο του εναέριου χώρου της γείτονος χώρας, νομίζω ότι είναι κάτι προς το εθνικό συμφέρον να γίνει. Ό,τι δεν κάνεις εσύ, το κάνουν οι άλλοι. Πιθανόν. Άρα, αλλά λοιπόν, πιστεύετε ότι αν τα είχαμε υπογράψει, πιστεύετε ότι ο Μητσόσκι και η πρόεδρος δεν θα μιλάγανε έτσι όπως μιλάνε? Το ένα κομμάτι είναι να εφαρμόζουμε εμείς τη συμφωνία και να πιέζουμε να εφαρμοστεί και να απαιτούμε στα διεθνή φόρα να εφαρμοστεί. Και το δεύτερο είναι με τις διπλωματικές μας κινήσεις να μπορούμε να απομονώνουμε αυτές τις ακραίες φωνές που πάντα θα υπάρχουν και θα τις βάζουν στο περιθώριο. Δεν θέλω να ξεφύγουμε προς τις πρέσπες. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε αναλύσει, νομίζω, εδώ επαρκώς. Θέλω να παραμείνουμε σε αυτόν τον ιδεολογικό διαχωρισμό. Και αυτό που θέλω να καταλάβω είναι το εξής. Βλέπω στις δημοσκοπήσεις, πέρα από την επιδόση του κόμματος, που είναι ένα άλλο θέμα, θα το πούμε μετά, ότι είναι πιο δημοφιλής, δηλαδή θα εκλεγούν τώρα άνθρωποι που δεν είναι από τον παραδοσιακό κορμό των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά άνθρωποι που προέρχονται από τους ΑΝΕΛ κάποιοι, από την δεξιά κάποιοι άλλοι, είναι πιο ψηλά από τα στελέχη που παραδοσιακά ήταν εκεί. Και δεδομένου του γεγονότος ότι κάποιοι φύγαν και πήγαν στο καινούριο κόμμα που ονομάζεται Νέα Αριστερά, αλλά και δεδομένων όσων ο κύριος Κασελάκης έχει πει αυτό το τελευταίο διάστημα, μήπως οδεύουμε προς μια δεξιοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα σας τεινάξει όλους εσάς που ήταν παραδοσιακοί αριστεροί για να προχωρήσει σε ένα κόμμα που θα είναι πιο κεντρό και ίσως πιο δεξιό από αυτό που είχατε φανταστεί εσείς? Εντάξει. Τίποτα στη ζωή και στην πολιτική δεν μένει σταθερό. Αλλά σε κάθε περίπτωση τις αποφάσεις για το πού θα πάει ένα κόμμα τις παίρνουν τα συνέδρια. Είναι τις αλήθεια παίρνουν αυτό. Οι άνθρωποι τις παίρνουν τα μέλη. Εδώ μοιάζει να τις παίρνει μόνος το πρόεδρος Κασελάκης. Επομένως, οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζονται στο συνέδριο, εκφραστήκαν και στο τελευταίο συνέδριο. Εκεί δεσμευόμαστε όλοι, εκεί απολογούμαστε όλοι, με τα συντεταγμένα όργανά μας, τα οποία πρέπει να λειτουργούν. Άρα λοιπόν, εγώ επιφυλάσσομαι για αυτή την συζήτηση και τα θέματα που βάζετε, τα οποία μπορεί ενδεχόμενα να τα βρούμε και μπροστά μας, αλλά σε ένα κόμμα του δημοκρατικού χώρου, το ενός ενδρός αρχείος προς αυτά τα ζητήματα, νομίζω, είναι εκτός πολιτικής πραγματικότητας. Προφανώς θα πρέπει... μαζί σας πλήρως. Προφανώς. Απλώς αυτό που βλέπω δεν είναι... Ένα κόμμα όμως μπορεί να πάρει απόφαση να αλλάξει κατεύθυνση και εκεί ο καθένας μετά παίρνει τις αποφάσεις για την προσωπική του στάση. Λογικά. Ωραία. Αρκεί να γίνονται, ξαναλέω, με συγκεκριμένες διαδικασίες. Απ' την άλλη μεριά, επειδή δεν είμαι χτεσινός, είμαι αρκετά μεγάλος πλέον σε ηλικία για να έχω παρακολουθήσει όλες τις διασπάσεις της ελληνικής αριστεράς στη μεταπολίτευση, οφείλω να ομολογήσω ότι παρά τις ειδοποιούς διαφορές που είχαν μεταξύ τους οι διάφορες συνιστώσεις της αριστεράς, όλες είχαν κάποιες βασικές αρχές. Ήταν, για παράδειγμα, εναντίον του κεφαλαίου, λέω εγώ τώρα. Ήταν επίσης, κατά κύριο λόγο, αντιαμερικανοί. Ξαφνικά έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκφραστής του κεφαλαίου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν προέρχεται από το χώρο σας, δεν έχει γράψει κομματικά ένσημα, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Ο προηγούμενος αρχηγός, ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν από μικρό παιδί στη βιοπάλη της αριστεράς. Ξαφνικά ήρθε ένας καινούριος άνθρωπος, ο οποίος φέρνει και καινούρια ήθη και καινούρια έθιμα. Και σας ρωτώ ευθέως, πιστεύετε ότι οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι σας ακολουθούν ή έχουν φύγει προς την Νέα Αριστερά και εσείς ψάχνετε σε άλλα ακροατήρια, πιο τραμπικά όπως σας κατηγορούν? Καταρχήν αυτό θα φανεί στην κάλπη σε λίγες μέρες. Επομένως, ας μην προκρίνουμε τίποτα και ας μην προξοφλούμε τίποτα. Θα επιμείνω να απαντάω πολιτικά σε αυτά τα ζητήματα. Και θα έλεγα το εξής, ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν το ΣΥΡΙΖΑ. Και για να συνεχίσουν να ψηφίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να τους πείθει. Να τους πείθει ότι έχει ένα οργανωμένο σχέδιο για την επόμενη μέρα, μια σοβαρή εναλλακτική για την επόμενη μέρα. Ένας από τους λόγους που χάσαμε και την επαφή με το μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων μας,
Οι οποίοι δεν ήταν παραδοσιακοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Φτάσαμε παραδοσιακοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. 36%. Παραδοσιακοί ψηφοφόροι όλων των κομμάτων, οι οποίοι νιώσαν ότι υπάρχει ελπίδα για, μια διαφορετική πολιτική έκφραση. Ένα από τα ζητήματα ήταν και το πόσο μπορεί ο κόσμος να νιώσει ότι υπάρχει ένα ασφαλές μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Όχι ένα καλύτερο αύριο θεωρητικά. Ένα συγκεκριμένο και ασφαλές μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Εκεί θα κριθούμε και εκεί θα πείσουμε τον κόσμο να έρθει με το ΣΥΡΙΖΑ ή να μην έρθει με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν σας γκρινιάζουν οι πολίτες. Εσείς κυκλοφορείτε έξω. Δεν σας γκρινιάζουν οι πολίτες για διάφορες συμπεριφορές που παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα. Πολλές συμπεριφορές μπορεί να ξενίζουν. Μπορεί να ξενίζουν όχι μόνο τους πολίτες. Μπορεί να ξενίζουν και τα στελέχη. Να ξενίζουν τη μεσαία στελέχος. Να ξενίζουν όλους. Ξαναλέω όμως ότι αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι η μάχη απέναντι σε μια κακή κυβέρνηση. Κατά την άποψή μας κακή. Ναι, σε μια κυβέρνηση η οποία πηγαίνει τη χώρα σε λάθος τόπο, σε λάθος κατεύθυνση. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή εμείς τι λέμε, τι θέλουμε, όσο το δυνατόν πιο δυνατός ο ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογές, για να μπορέσουμε να εκφράσουμε την επόμενη μέρα μια διαφορετική αντίληψη. Τώρα, τα κακώς κείμενα συζητώνται. Η άποψή μου ήταν πάντα ότι πρέπει να συζητώνται στα όργανα. Ελπίζω κάποια στιγμή να συνεδριάσουν και τα όργανα για να τα πούμε. Δεν έχουν συνεδριάσει ποτέ μετά το συνέδριο. Η Κεντρική Επιτροπή δεν έχει συνεδριάσει, αλλά και αυτό όμως δεν είναι θέμα και πιστεύω ότι δεν είναι θέμα που πρέπει να μας απασχολεί 20 μέρες πριν τις ευρωεκλογές. Θα πρέπει όμως σίγουρα να μας απασχολήσει μετά. Για να δούμε λοιπόν εν ώψη ευρωεκλογών. Θέλω να δούμε την τελευταία δημοσκόπηση της GPO, για παράδειγμα. Δεν έχει και διαφοροποίηση από τις υπόλοιπες. Θέλω να δούμε και θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Καταρχήν βλέπω ότι υπάρχει μια χαόδης διαφορά από την Δημοκρατία, δεν το συζητάω. Το πρώτο και βασικό ερώτημα όμως είναι αν αυτές οι δύο μπάρες, δηλαδή η ροζ και η πράσινη, είναι τόσο κοντά που πιθανόν να δημιουργήσουν στο προσεχές διάστημα ένα καινούριο σκηνικό. Δηλαδή, μία γκάφα μακριά θα μπορούσε να είναι το γεγονός το να έρθείτε τρίτο κόμμα αντί για δεύτερο. Και θέλω να μου σχολιάσετε αυτό. Ναι. Καταρχήν δεν πιστεύω ότι μπορεί να έρθουμε τρίτο κόμμα. Νομίζω ότι έχει παγιωθεί η θέση του ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη θέση. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο να είστε δεύτερο κόμμα. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σίγουρα δεύτερο κόμμα. Έτσι πολιτική αλλαγή δεν θα υπάρξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σίγουρα δεύτερο κόμμα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν πρέπει να είναι πολύ δυνατό σε αυτή την κάλπη. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να μελετήσουμε το αποτέλεσμα αυτής της κάλπης και το μήνυμα που θα στείλουν οι πολίτες. Γιατί κάθε φορά οι πολίτες στέλνουν ένα μήνυμα. Μισό λεπτό τώρα. Βλέπετε και εδώ. Τώρα, τι μήνυμα, δηλαδή πραγματικά τι να σχολιάσεις. Το μήνυμα που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις είναι ότι αυτή τη στιγμή η προοδευτική πλευρά του ποταμού, έτσι, η αριστερή πλευρά του πολιτικού συστήματος, πρέπει να δουλέψει πολύ εντατικότερα για να μπορέσει να πει στους πολίτες ότι υπάρχει εναλλακτική. Εγώ θα επιμείνω μονότονα σε αυτό. Γιατί πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα ζητήματα και ο τρόπος που μπορείς να φύγεις μπροστά και να πεις στον κόσμο δεν είναι η επικοινωνία ή δεν είναι μόνο η επικοινωνία, είναι η πολιτική. Η πολιτική ατζέντα. Αυτό το υποστηρίζει ο αρχηγός σας, γιατί στην πραγματικότητα είναι εξπέρτ της επικοινωνίας. Αλλά από πολιτική λίγα πράγματα. Η επικοινωνία είναι απαραίτητο συστατικό. Η πολιτική από μόνη της, αν δεν καταφέρεις να την επικοινωνήσεις, δυστυχώς μένει ένα κενό γράμμα. Άρα λοιπόν, τίποτα από τα δύο δεν μπορεί να σταθεί μόνο του. Αλλά δεν μπορεί να εκλείπει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πολιτικές λοιπόν. Πολιτικές για να μπορούμε να πείσουμε την κοινωνία. Εκεί θα κριθούμε και εκεί θα κριθεί συνολικά ο προοδευτικός κόσμος. Και ενδεχόμενα την επόμενη μέρα των εκλογών να είναι η πολύ μεγάλη ευκαιρία για να μπορέσουμε να επανακαθορίσουμε τη στάση μας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μπροστάρι σε αυτό, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, σας θυμίζω, ιστορικά, αυτό ήταν πάντοτε. Ήταν η ηγεμονεύουσα δύναμη η οποία είχε ως πρόταγμα την ενότητα του χώρου. Και το προσλητήριό του αφορούσε το σύνολο των δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας. Έτσι φτιάχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δυνάμωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και έτσι μόνο μπορεί να υπάρξει και στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά η ενότητα αυτή διεράγει και με αυτούς που φύγανε για την αριστερά, αλλά και με διάφορα στελέχη τα οποία απαξιώθηκαν παντελώς μέσα σε αυτό το οκτάμινο και στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν πουθενά. Ακόμα και ο επικεφαλής της ευρωομάδας σας δεν υπάρχει πουθενά. Το τελευταίο οχτάμινο ήταν σίγουρα περίπλοκο για το κόμμα. Περάσαμε μέσα από πολύ μεγάλες δυσκολίες και ήταν σε ένα βαθμό και λογικό. Ένα πολύ κακό εκλογικό αποτέλεσμα. Μη αναμενόμενο εν πωλής, γιατί ακόμα και αυτοί που πιστεύουν ότι θα χάσουμε δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι το εύρος της ήττας και τα ποσοστά μας.
Και μετά ακολούθησε. Που πιστεύω θα κερδίσετε, και μετά... είχαν και τέτοιοι. Και μετά ακολούθησε και μια διαδικασία πρωτόγνωρη, με δεδομένο ότι ο πρόεδρος μας, ο Αλέξης Τσίπρας, αποφάσισε να παραιτηθεί και να ανοίξει τη διαδικασία διαδοχής του. Εσείς του μιλάτε συχνά, το ξέρω. Είστε πολύ κοντά του. Και θέλω απλώς, δεν θέλω να μου αποκαλύψετε. Έχουμε μια σχέση από 18 χρόνων, επομένως δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι το έχει μετανιώσει αυτό που έκανε? Όχι, δεν μπορώ να ερμηνεύσω εγώ τον. Όχι, τη δική σας άποψη θέλω. Κατά την άποψή μου, στην πολιτική δεν μπορείς να μετανιώνεις για τίποτα. Μπορείς να κάνεις αυτοκριτική για πολλά ζητήματα. Και νομίζω ότι φεύγοντας και από το προσκήνιο, μπορείς να κάνεις ακόμα πιο σκληρή αυτοκριτική και να βλέπεις με ψυχρό μάτι πλέον λάθη και σωστά. Τα σωστά τα αναδεικνύει η ιστορία, τα αναδεικνύει ο καιρός. Ξαναρχόμαστε στην συμφωνία των Πρεσπών. Τα λάθη έχεις τη δυνατότητα με ψυχρό αίμα πλέον να τα δεις, να τα αξιολογήσεις και να βοηθάνε τους πάντες να βγάλουν συμπεράσματα για να μην επαναληφθούν και να ερχόμαστε. Θα επανέλθω στο θέμα Τσίπρας και έτσι θα κλείσουμε, αλλά θέλω και άλλη μία ερώτηση επί της συγκεκριμένης δημοσκόπησης. Αυτό που βλέπουμε, το 15,6%, είναι η εκτίμηση της GPO για το πόσο θα λάβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Είναι χαμηλότερο από το ποσοστό που έλαβε πέρυσι το καλοκαίρι ένα κόμμα με την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το ποσοστό μπορεί να δημιουργήσει εξελίξεις εσωτερικά στο κόμμα? Ή έτσι κι αλλιώς είναι μπετόν και ο Κασελάκης θα είναι ο αρχηγός, όπως και να έχει το επόμενο διάστημα? Νομίζω ότι αν η συζήτηση μείνει την επόμενη μέρα, εάν έρθουν αυτά τα αποτελέσματα, που εγώ αισιοδοξώ ότι θα είναι καλύτερα, θα είναι λάθος και θα αδικήσουμε και τους εαυτούς μας και την ιστορική συγκυρία, αν μείνει μόνο σε πρόσωπα. Τα πάντα είναι θέμα πολιτικών. Και το τι θέλει να προτάξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα πρέπει να κουβεντιάσουμε. Αυτό θα πρέπει να είναι το επίκεντρο των σκέψεών μας και αυτό θα πρέπει να είναι ο κινητήριος μοχλός σε κάθε τι που θα αποφασίσουμε, κάθε τι που θα πράξουμε. Το θέμα είναι να έχουμε πολιτική αλλαγή. Πώς θα έρθει αυτή η πολιτική αλλαγή? Μέσα από την αναγκαία ανασύνθεση του ευρύτερου χώρου, μέσα από τις αναγκαίες συμμαχίες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε μια φραγή σε αυτούς τους μονοδρόμους, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Άρα μπορεί να συμμαχίσετε ξανά, ας πούμε, και με τη Νέα Αριστερά? Ο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, στις ιδέες του και στις θέσεις του, μπορεί, κατά την άποψή μου, να κουβεντιάζει με τους πάντες που ανήκουν στον προοδευτικό χώρο, αρκεί βέβαια να έχουμε ένα. Ξεκάθαρη συμφωνία σε κάποια 5 βασικά ζητήματα. Δηλαδή, δεν θα μπορούσαμε να ανοίξουμε π.χ. μια κουβέντα με τους δραχμιστές. Νομίζω αυτό το θέμα έχει λυθεί και έχει περάσει στις καλένδες ιστορίες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει αντιμετωπίσει, τέλος πάντων, και ως κυβέρνηση εν τη γενέση του. Άρα λοιπόν, και επί τουσίας αναφέρομαι και στο κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη κτλ. Άρα λοιπόν, προφανώς ένα ανοιχτό κάλεσμα, προφανώς ανοιχτή συζήτηση και ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρωτοπορία. Αυτός είναι ο ιστορικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να πετυχαίνει την πολιτική και κοινωνική αλλαγή. Δεν θέλουμε να έρθουμε στην εξουσία, στην κυβέρνηση, επειδή μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα. Θέλουμε να έρθουμε γιατί έχουμε ένα διαφορετικό πολιτικό πρόταγμα, έχουμε ένα διαφορετικό πολιτικό μοντέλο. Πιστεύουμε ότι η όποια ανάπτυξη δεν μπορεί να έρθει εάν δεν αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Δεν έχουν νόημα τα νούμερα εάν δεν περνάνε καλά οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν, από τους αριθμούς είναι ένα σύνθημα διαχρονικό κατά την είναι ένα σύνθημα διαχρονικό, το οποίο είναι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα, κατά την άποψή μου, στους δύο πολιτικούς χώρους. Άρα λοιπόν, τι θέλουμε? Προφανώς θέλουμε οικονομική ευμάρεια, προφανώς θέλουμε ανάπτυξη, αλλά μια ανάπτυξη που να συμπεριλαμβάνει τους πάντες. Γιατί προσέχτε, σε μια κοινωνία που ευημερούν οι αριθμοί, σε μια οικονομία που πηγαίνει καλά, αλλά αφορά λίγους, αυτή η ανάπτυξη είναι με πύληνα πόδια. Γιατί η κοινωνία από κάτω βράζει. Και όταν βράζει η κοινωνία, αν δεν έρθει να της δώσει λύσεις, αυτοί που χορεύουν είναι οι λαϊκιστές της ακροδεξιάς. Όπως συνέβη στις εκλογές του 19, όπου στην πραγματικότητα έβραζε η κοινωνία και έδιωξε το ΣΥΡΙΖΑ. Στις εκλογές του 19 η κοινωνία έβραζε, αλλά έβραζε ορμόμενη από έναν εθνικιστικό λαϊκισμό της Νέας Δημοκρατίας, πέρα από τα οικονομικά σφάλματα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε και είμαστε ανοιχτοί και έχουμε κάνει πολύ σκληρή αυτοκριτική. Η μοναδική κυβέρνηση, σας θυμίζω, κόμμα που έχει κυβερνήσει και έκανε αυτοκριτική για τα λάθη που έχει κάνει. Αλλά μην ξεχνάμε. Αντιθέτω, δεν έχετε κάνει καθόλου. Μην ξεχνάμε. Εντάξει. Αυτά είναι αστειότητες. Δεν νομίζω ότι έχουν υπάρξει κόμματα που έχουν γράψει τόμους σχετικά με το τι πήγε στραβά.
Προφανώς και κάποιοι θέλουν να κάνουμε ακόμα πιο σκληρή και να αυτομαστιγωθούμε περισσότερο, αλλά εγώ πιστεύω ότι κριτική έγινε, τα λάθη ειδωθήκανε, δεν βρεθήκανε λύσεις άμεσα και γι' αυτό ήρθαν και τα αποτελέσματα, αλλά προσέξτε και θέλω να επιμείνω σε αυτό. Το 19 ήταν και αποτέλεσμα της εθνικιστικής έξαρσης ενός κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, η οποία φόρεσε περικεφαλές για να κοροϊδέψει, το 23 όμως, για να κοροϊδέψει, για να κοροϊδέψει τον κόσμο. Το 23 εμείς δεν καταφέραμε τις λύσεις που είχαμε να τις επικοινωνήσουμε, γιατί ενδεχόμενα και τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε ένα καθαρό στίγμα προς την ελληνική κοινωνία. Μάλιστα. Και αυτό ήταν ένα ζήτημα. Αυτό ήταν ένα ζήτημα. Θέλετε λόγω κακής λειτουργίας, θέλετε λόγω μη εμπιστοσύνης στις δικές μας δυνάμεις, στο δικό μας αφήγημα. Πολλοί είναι οι λόγοι. Μπορούμε να, κάνουμε ειδική εκπομπή για να το συζητήσουμε. Εδώ θα είμαστε αυτό. Και θα το ξανασυζητήσουμε. Αλλά ξαναλέω, μην ξεχνάμε τη στάση της Νέας Δημοκρατίας σε ένα κορυφαίο εθνικό ζήτημα που δείχνει αυτή την περίοδο. Και όταν λέω αυτή την περίοδο, δεν εννοώ τώρα με, με την αλλαγή ηγεσίας στη Βόρεια Μακεδονία, αλλά λέω συνολικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με την επέκταση του ΝΑΤΟ, με όλο το ασταθές περιβάλλον, αν δεν υπήρχε συμφωνία των Πρεσπών, σε ποια θέση θα βρισκόταν η Ελλάδα και πόσο χειρότερα θα ήταν τα πράγματα για τη θέση της χώρας μας ως προς το ζήτημα αυτό. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε και θέλω να τα πούμε αμέσως μετά την κάλπη. Γιατί έχω την αίσθηση ότι η κάλπη πάντοτε είναι ο καταλήτης εξελίξεων. Και επειδή αντιλαμβάνομαι και τη θέση σας και τη θέση των υπολείπων, αλλά ακούω πάρα πολύ γκρίνια και από τις δύο πλευρές, υπάρχουν δύο πλευρές πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να τα ξαναπούμε την εβδομάδα μετά την κάλπη. Νομίζω θα έχει μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες ευρωεκλογές που έχει ζήσει ο τόπος. Και νομίζω όμως ταυτόχρονα ότι είναι και από τις πιο κρίσιμες. Γι' αυτό ο κόσμος πρέπει να ψηφίσει, να συμμετάσχει. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την Ευρώπη, δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι αυτό αλλά που θέλαμε, η αποχή όμως δεν βοηθάει καθόλου. Η αποχή όμως βοηθάει αυτούς που είναι εχθροί της Ευρώπης και αυτούς που είναι εχθροί των ανθρώπων της Ευρώπης, των λαών της Ευρώπης. Αν λοιπόν εμείς θέλουμε μια δυνατή Ευρώπη και στη σωστή κατεύθυνση, να πρέπει να συμμετάσχουμε και να στείλουμε το μήνυμα. Εγώ ψήφισα σήμερα το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλιάδη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο από χτες το γυροφέρναμε. Αλλά σήμερα νομίζω θα το συζητήσουμε λίγο πιο αναλυτικά. Ο κύριος Γιάννης Πηλίδης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Μικρομεσαίων Σούπερ Μάρκετ. Γεια σας κύριε Πηλίδη, πώς είστε? Γεια σας, θέλω μαζί να δούμε τέσσερις κάρτες με το τι περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές αυτή η επιστολή που έστειλε στη Φόντερ Λάιεν ο Μητσοτάκης και αμέσως μετά θέλω το σχόλιο σας. Για να δούμε τις κάρτες. Τι προτείνει? Τον εμπλουτισμό του ενωσιακού δικαίου περί προστασίας του ανταγωνισμού για την αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων TSCs. Θα μας εξηγήσετε τι σημαίνουν. Συνεχίζουμε. Την απαγόρευση αθέμητων εμπορικών πρακτικών στη σχέση μεταξύ προμηθευτών και λιανοπολιτών. Εδώ είστε αρμόδιος να μας απαντήσετε. Συνεχίζω. Την απαλυφή των γλωσσικών περιορισμών στη σήμανση βασικών καταναλωτικών προϊόντων όπου δεν είναι απολύτως απαραίτητη. Δεν ξέρω πώς θα βοηθήσει την ακρίβεια αυτό και πάλι θα μας το εξηγήσετε. Και τέλος, την αποτροπή της πολιτικής ορισμένων πολυεθνικών επιχειρήσεων να διαθέτουν ίδια ή παραπλήσια καταναλωτικά προϊόντα κάτω από διαφορετικές μάρκες. Και έρχομαι σε εσάς τώρα. Θέλω το σχόλιο σας και, και την εκτίμησή σας μαζί μετά το σχόλιο για το αν αυτό που προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα που θα το δούμε στην τσέπη μας. Το αν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα δεν μπορώ να το γνωρίζω, γιατί δεν μπορώ να γνωρίζω τι νόμοι ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει τις μητρικές πολυεθνικές εταιρείες να μειώσουν τις τιμές τους. Άρα αυτό δεν μπορώ να το εκτιμήσω. Εγώ μπορώ όμως να εκτιμήσω ότι οι πολυεθνικές στην Ελλάδα έχουν υψηλότερους τιμακαταλόγους κατά γενικό κανόνα, όχι σε όλα τα προϊόντα, από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ο τρόπος αυτό συμβαίνει διότι ισχύει ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Κοιτάξτε, ο βασικός κανόνας είναι μιας πολυεθνικής είναι να μην πέσει ο τζίρος της. Από τη στιγμή που το προϊόν της πουλάει, δεν πρόκειται να κατεβάσει τιμή. Η μοναδική πιθανότητα για να κατεβάσει τιμή μία πολυεθνική είναι να πέσει ο τζίρος της. Φανταζόμαι ότι αυτό ισχύει για όλες τις εταιρείες, για όλους τους κλάδους, ακριβώς. Πολυεθνικές και μη. Όπως το λέτε. Ναι, και θα σας φέρω παράδειγμα. Στην δεκαετή κρίση είχαμε αρνητικό πληθωρισμό. Τότε ξαφνικά οι πολυεθνικές εταιρείες
Και χωρίς αυτούς τους ασφυκτικούς ελέγχους που έχει σήμερα, διότι πριν δεν υπήρχε κανένας έλεγχος, έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είχαν πολύ χαμηλότερες τιμές. Για ποιο λόγο, τότε ήταν καλές? Όχι. Διότι λόγω της οικονομικής κρίσης ο κόσμος δεν είχε χρήματα, δεν αγόρασε τα προϊόντα τους, έπεσε η κατανάλωσή τους και αναγκάστηκαν να κατεβάσουν τις τιμές. Άρα, αν δεν μειωθεί ο τζίρος των πολυεθνικών, δεν πρόκειται να κατεβάσουν τιμές. Τώρα, οι έλεγχοι που γίνονται ως προς το περιθώριο κέρδους. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η κυβέρνηση έχει ψηφίσει ένα νόμο που λέει ότι απαγορεύεται το ποσοστό κέρδους που είχε στις 31 Αυγούστου του 2021 να το αυξήσεις, το επόμενο χρονικό διάστημα. Τι κάνουν όμως οι πολυεθνικές? Η μαμά πολυεθνική τιμολογεί την πολυεθνική της Ελλάδος σε υψηλότερη τιμή και έτσι δεν μπορούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να τους πιάσουν. Σωστά. Άρα θα πρέπει να πιεστεί η μαμά πολυεθνική να μην τιμολογεί σε ακριβότερες τιμές. Αυτό το νόημα έχει η επιστολή του Πρωθυπουργού Ικάζο, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει τις πολυεθνικές να μην το κάνουν αυτό. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Άρα αποτέλεσμα δεν βλέπετε, τουλάχιστον όχι κάτι ορατό στον ορίζοντα? Δεν βρίσκω κάτι ορατό. Βρίσκω όμως ότι επειδή έχουν πέσει με τις ασφυκτικές πιέσεις που υπάρχουν και με τα τελευταία ιδίως μέτρα, ότι όποιες εταιρείες κάνουν ανατιμήσεις απαγορεύεται μετά να κάνουν προσφορές και όλα αυτά τα μέτρα, βλέπω ότι υπάρχουν σημάδια μείωσης του πληθωρισμού. Δηλαδή το 24 έχουμε πολύ λιγότερες αυξήσεις από ό,τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν πάβει να είμαστε ψηλά, διότι τα προηγούμενα δύο χρόνια, δηλαδή το 22 και το 23, είχαμε πολύ μεγάλες ανατιμήσεις κατά μέσο όρο στα τρόφιμα και στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ γύρω στο 30%. Άρα επομένως ξεκινάμε από υψηλή βάση. Το θέμα είναι πώς θα μειωθούν οι τιμές. Ότι έχει σταματήσει κατά κάποιον τρόπο η άνοδος των τιμών, έχει σταματήσει. Όχι τελείως, αλλά πάντως έχει μειωθεί η έντασή του. Μάλιστα. Ο κύριος Γιάννης Πηλίδης, πρόεδρος της Ένωσης Μικρομεσαίων Σούπερ Μάρκετ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πηλίδη. Μακάρι να έχετε άδικο και να δούμε τις τιμές να μειώνονται. Μακάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω να πάω κατευθείαν πάλι με Skype στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον κύριο Αθανάσιο Μπαλέρμα. Σας είπα, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα το πρωί ψήφισα, δηλαδή παρέδωσα την επιστολική μου ψήφο στην εταιρεία Courier. Και κάλεσα τον κύριο Μπαλέρμα, πρώτον, για να μας πει πώς εξελίσσεται αυτή η διαδικασία, και δεύτερον, διότι αυτοβούλος, και αν θέλετε μπορείτε να το συνεχίσετε, θα δείξουμε τώρα το email στο οποίο μπορείτε να στέλνετε διάφορες καταγγελίες, μου στείλατε τις προηγούμενες μέρες διάφορες περιπτώσεις που μοιάζουν παράξενες και νομίζω ότι ο κύριος Μπαλέρμας θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πρώτον τι συμβαίνει και δεύτερον πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Γεια σας, κύριε Μπαλέρμα, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Πείτε μου καταρχήν πώς πάει η διαδικασία της ψηφοφορίας με την επιστολική ψήφο. Εξελίσσεται κατά τα φαινόμενα ομαλά. Ήδη έχουν ψηφίσει πάνω από 25.000, εκ των οποίων περίπου 3.000, λίγο παραπάνω από 3.000, είναι από το εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις ενδείξεις που μας έχουν δώσει οι δύο εταιρείες, οι δύο ανάδοχοι, έχει γίνει προσπάθεια, η πρώτη προσπάθεια παράδοσης του εκλογικού υλικού η κάθε μία περίπου στο 95% των αποδεκτών, ενώ όπως βλέπετε έχει αρχίσει η παραλαβή, όπως είπατε και εσείς σήμερα το πρωί, και εγώ μέχρι την Παρασκευή θα στείλω και τη δική μου επιστολική ψήφο, έχει αρχίσει η παραλαβή και οι παραδόσεις γίνονται κανονικά. Ωραία. Στο κέντρο. Ακούστε τώρα τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζει μια τέτοια διαδικασία. Καταρχήν, όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν δύο ανάδοχοι εταιρείες οι οποίες στέλνουν το υλικό. Και έχω υπόψη μου, γιατί μου στείλαν, σας λέω, μηνύματα, ακόμα και οι οικογένειες, δηλαδή συζύγους ή πατέρα παιδί, που λαμβάνουν μέσω διαφορετικής εταιρείας το υλικό της επιστολικής ψήφου. Στη μία περίπτωση, η μία εταιρεία του το παρέδωσε στο σπίτι, στην ίδια οικογένεια, στο ίδιο σπίτι, η άλλη εταιρεία του έστειλε ένα μήνυμα να πάει να το παραλάβει από το γραφείο της, στο οποίο πήγε ο άνθρωπος και γι' αυτό μου έστειλε φωτογραφία και είχε απ' έξω μια γιγαντιαία ουρά. Δεν είχατε συμφωνήσει πώς θα παραδοθούν αυτά? Δεν υπάρχει ένας κοινός τρόπος? Ο νόμος
Καταρχήν μιλάμε περί νόμου. Ο νόμος υποχρεώνει τις εταιρείες να τον παραδώσουν αυτοπροσώπο στη διεύθυνση στην οποία έχει ο ίδιος ο ψηφοφόρος δηλώσει στην πλατφόρμα με την οποία εγγράφηκε στον ειδικό κατάλογο της επιστολικής. Ωστόσο, άρα, ο άνθρωπος λοιπόν, λέει ότι δεν τον ειδοποίησαν καν ότι δεν τον βρήκαν ή κάτι τέτοιο. Του στείλαν κατευθείαν μήνυμα, έλα στο γραφείο να το πάρεις. Υπάρχουν, κοιτάξτε, τις πρώτες μέρες υπήρχε ένα μήνυμα που έφευγε από κάποιου, από μία από τις δύο αναδόχους εταιρείες, οι οποίες στην ουσία έλεγαν τους τρόπους με τους οποίους είχε στη διάθεσή του ο εκλογέας. Όχι, δεν μιλάω για αυτή την περίπτωση. Σας λέω ότι είναι συγκεκριμένη περίπτωση. Πω, βεβαίως, που είπε βεβαίως, η μία από τις δύο εταιρείες, έλα να το παραλάβεις. Και τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Θα σας πω. Καταρχήν, να ξέρετε ότι έχουμε και εμείς πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις που έρχονται στο email της Γενικής Γραμματείας και αναδρομολογούνται συνεχώς σε πρόσωπα τα οποία μας έχουν δώσει οι εταιρείες και έχουν την υποχρέωση οι εταιρείες να μας ενημερώνουν για το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, ας πούμε, τώρα πριν από λίγο πήρα ένα mail, το είδα τυχαία γιατί το mail αυτό έρχεται στο γραφείο μου, δεν τα βλέπω όλα προσωπικά, αντιλαμβάνεστε, είναι τέτοιος όγκος που δεν μπορώ να τα παρακολουθώ προσωπικά. Μιλάμε για 200.000 ανθρώπους. Και η εταιρεία αναφέρει ότι έχει παραλυφθεί. Επιβεβαιώθηκε δε αυτό από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον εκλογιά. Όντως έγινε η παραλαβή. Τώρα, υπάρχουν διάφορα ζητήματα που προκύπτουν, όπως για παράδειγμα για κάποιες δυσπρόσιτες περιοχές ή για κάποιες περιοχές που δεν έχουν, για παράδειγμα, οδούς. Έχουν μόνο, εξυπηρετούνται οι κάστοι μόνο με θηρίδες. Ας μην πάμε σε αυτή την περιπτωσιολογία. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, που εγώ δεν αμφισβητώ αυτό που λέει ο κύριος και θα ήθελα πολύ να μας τα δώσει τα στοιχεία και να επιληθούμε και εμείς, γιατί η εταιρεία, πήγε το παιδί του και περίμενε στην ουρά για το πήρατε. Οι εταιρείες έχουν υπογράψει συμβάσεις με το Υπουργείο. Ωραία, ακούστε τι έτυχε σε μένα λοιπόν. Και είναι υποχρεωμένες να κάνουν αυτό ακριβώς που έχει περιγραφεί στη σύμβαση. Ακούστε τι συνέβη σε μένα λοιπόν, για να καταλάβετε. Να πω κάτι. Φτάσαμε στο σημείο να τους πούμε και πόση ώρα θα περιμένουν αφού χτυπήσαν το κουδούνι. Γιατί ξέρετε, μερικοί χτυπάνε το κουδούνι και φεύγουν αμέσως. Αυτό ακριβώς συνέβη σε μένα χτες. Εγώ είχα ζητήσει από την εταιρεία, κύριε Μπαλέρμπα, να έρθει να παραλάβει. Η εταιρεία μου στέλνει μήνυμα ότι θα έρθει σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, αν δεν απατώμε. Που και αυτό δεν το βλέπω λογικό, δηλαδή πρέπει να χάσει το μεροκάματό του γι' αυτό. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει έρθει μέχρι τις 3. Θα σας πω γι' αυτό. Δεν έχει έρθει μέχρι τις 3. Στις 3 και 4 χτυπάει το κινητό μου τηλέφωνο. Από ένα σταθερό άγνωστο νούμερο. Μιλούσα όμως εγώ στο τηλέφωνο και δεν έκλεισα την προηγούμενη γραμμή, είπα θα πάρω μετά. Ένα λεπτό αργότερα ξαναχτυπάει. Σε 3 λεπτά που έκλεισα το τηλέφωνο, παίρνω και συνειδητοποιώ ότι είναι μία από τις δύο μεταφορικές εταιρείες, η οποία μετά μου έστειλε μήνυμα και μου είπε ότι δεν σας βρήκαμε. Ενώ μου είχαν πει ότι θα έρθουν 9 με 3. Δεν ήρθαν 9 με 3. Με πήραν τηλέφωνο στις 3 και 4. Δεν σας βρήκαμε στο ένα λεπτό και πηγαίνετε να το παραδώσετε το φάκελο σου εκεί. Πήγα και το έκανα σήμερα το πρωί. Ξαναλέω ότι έχουν επισημανθεί διάφορες τέτοιες λειτουργίες που αφορούν τις εταιρείες. Και κυρίως αφορούν, να σας πω, έχουμε και άλλα θέματα, κυρίως στο εξωτερικό. Καλά, για παράδειγμα, κάποιες χώρες ανοίγουν τον εξωτερικό φάκελο, όχι του Υπουργείου Εσωτερικών, της εταιρείας, τον κίτρινο φάκελο στο οποίο μέσα είναι, το ανοίγουν πολλές φορές για να ελέγξουν το περιεχόμενο. Υπάρχουν και χώρες που έχουν τέτοιου είδους πρακτικές, ειδικά όταν παίρνουν από τη Ωραία, Δύση. Για να μην μακρηγορούμε, εάν κάποιος έχει προβλήματα, με ποιον μπορεί να επικοινωνήσει. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα που μου στείλαν επίσης σήμερα. Πήγε κάποιος να παραδώσει στην εταιρεία Courier, περίμενε στην ουρά, είχε κουρές κτλ. Και στη συνέχεια δεν του έδωσαν κάποιο αποδεικτικό παράδοσης. Πώς ξέρει αυτός ο άνθρωπος ότι το πετάξαν σε σκουπίδι για την ψήφο? Να κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει tracking. Κανονικά αυτός βλέπει ότι η απαντητική του επιστολή έχει παραλυφθεί από την εταιρεία και ταξιδεύει για το κέντρο συλλογής επιστολικής ψήφου. Έχουν δεν το και οι δύο εταιρείες tracking, λέτε. Δηλαδή... Φυσικά, μάλιστα. Το πρώτο μήνυμα που παίρνει και στο δεύτερο παίρνει ένα μήνυμα που σου λέει ότι παρακολούθησε το και την επιστροφή.
δεν έχει Ωραία. Πάρει αυτό το μήνυμα. Έχω και ένα τελευταίο ερώτημα, επειδή με πιέζει μήνυμα, ο χρόνος, κύριε Μπαλέρμπα. Ναι, έχει, θα πάρει και μήνυμα όταν παραλυθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το κατάλαβα. Να το ξέρει. Είναι όλα αυτά τα επίπεδα ασφαλείας που λέγαμε. Μπράβο. Έχω και ένα τελευταίο ερώτημα. Κάποιος ξεχνιέται. Δεν θυμάται να πάει να το παραδώσει. Και αποφασίζει ότι δεν θέλει να πάει να το παραδώσει και θέλει να πάει την Κυριακή στην κάλπη. Μπορεί. Βεβαίως. Μετά τις 11 το πρωί θα έχει ενημερωθεί ο εκλογικός κατάλογος ότι το ΤΑΦ που βρίσκεται στο όνομά του δεν ισχύει και μπορεί να ψηφίσει πατροπαράδοτα με φυσική παρουσία. Κύριε Μπαλέρμπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για τις απορίες που μου λύσατε. Πιθανολογικά θα τα ξαναπούμε πριν τις εκλογές. Ευχαριστώ και εγώ και είμαι στη διάθεση σας. Όση ώρα μιλάμε, μου έρχονται διάφορα μηνύματα, θα τα μελετήσω τώρα με διάφορα προβλήματα. Να πω κάτι, όλα τα μηνύματα αυτά, αν έχετε την καλοσύνη, να προωθηθούν παρακαλώ πολύ στη Γενική μας Γραμματεία, στο Υπουργείο Εσωτερικών, αν το δει ένα συνεργάτη σας, υπάρχουν όλα μας τα mail, να μας τα προωθήσουν, γιατί αυτή είναι ακριβώς η δική μας προσπάθεια να επιλύσουμε τα ζητήματα. Είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Αν θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας κάποιος, υπάρχει τρόπος να το πούμε τώρα, γιατί αυτό είναι φυσικά, πιο άμεσο. Φυσικά. Μπορεί να μπαίνοντας στο site, για να μην το περιγράψω το mail μου, να πω πώς είναι. Είναι γενικός.εσωτερικών.ipes.gr. Αλλά μπορεί να μπει στο site και να το δει. Του Υπουργείου Εσωτερικών. Ακριβώς, στο site του Υπουργείου Εσωτερικών υπάρχει το mail και εμείς θα κάνουμε και οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών και το γραφείο μου κάνει ό,τι μπορεί να προωθήσει εταιρείες και ζητάει μετά ενημέρωση για το τι έχει γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να πω και κάτι, είπατε για τις ουρές. Είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες να εβάζουν τους ψηφοφόρους κατά προτεραιότητα σειρά. Καλά τώρα, αν πας δηλαδή 100 άτομα ουράτη, θα τους πεις περνάω μπροστά γιατί είμαι ψηφοφόρος, κινδυνεύεις να φας ξύλο. Όχι, είναι υποχρεωμένο να το λύσει η εταιρεία. Έχει δεσμευτεί συμβατικά γι' αυτό. Μάλιστα. Ο Αθανάσιος Μπαλέρμπας είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Σας ευχαριστώ πραγματικά πολύ. Και έρχομαι κατευθείαν στο στούντιο για να δούμε το επίδικο αυτής της διαδικασίας. Ψηφίζουμε, γιατί ψηφίζουμε, για να ψηφίσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Η κυρία Βίκη Φλέσσα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Υποψήφια Ευρωβουλευτής με την Νέα Δημοκρατία. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε εδώ. Καλώς σας βρίσκω και πάλι. Και πάμε κατευθείαν σε διάφορα θέματα τα οποία μας αφορούν. Βλέπω τις τελευταίες μέρες τον κύριο Μητσοτάκη να βγαίνει μπροστά ο ίδιος και να λέει «Στηρίξτε τη Νέα Δημοκρατία για να είναι ισχυρή η φωνή μου και τα επόμενα 3,5 χρόνια, 3 χρόνια είπε σήμερα». Mm-hmm. Αναρωτιέμαι, είναι αυτή η στρατηγική? Δηλαδή ψηφίζουμε, εμείς οι ψηφοφόροι, ψηφίζουμε για να στηρίξουμε την κυβέρνηση ή ψηφίζουμε για να εκλέξουμε βουλευτές? Ψηφίζουμε, κύριε Ζαχαρέ και φίλες και φίλοι, για να εκλέξουμε μια δυνατή κοινοβουλευτική ομάδα στην Ευρωβουλή και ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να υπερασπιστούν τα συμφέροντά μας. Και αν μη τι άλλο, τα 5 προηγούμενα χρόνια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τι περάσαμε. Περάσαμε μέσα από μια οικονομική κρίση. Ζήσαμε την πανδημία. Όχι, μιλώ βεβαίως. Και τα προηγούμενα 5 χρόνια καταφέραμε να σηκωθούμε από το έδαφος. Ήμασταν, να το πω μεταφορικά, στο έδαφος, κύριε Ζαχαρέ. Μάλιστα. Τα 5 προηγούμενα χρόνια, λοιπόν, καταφέραμε να σηκωθούμε από το έδαφος. Τώρα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Να φέρουμε την Ελλάδα, όπως λέει και ο κύριος Πρωθυπουργός, πιο κοντά στην Ευρώπη. Σε ζητήματα που μας αφορούν, κυρίως στην καθημερινότητά μας. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ανισορροπίες. Στηρίξτε την κυβέρνησή μου. Μα η κυβέρνηση αυτή έδειξε τα 5 προηγούμενα χρόνια ότι τα κατάφερε θαυμάσια. Η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην επενδυτική βαθμίδα. Ωραία, δανειζόμαστε. Πάμε πολύ καλά. Να συνεχίσουμε αυτό το σημαντικό έργο. Να ζητήσουμε, το είπε και ο κύριος Χατζηδάκης, ένα δεύτερο ταμείο ανάκαμψης, το οποίο το χρειαζόμαστε για τη μετάβαση τη δίκαιη προς την πράσινη ανάπτυξη. Να διαπραγματευτούμε. Δεν θα γίνει μόνο με τους 8. Δεν θα γίνει μόνο με τους 8, τους 6 και τους 7. Ευχόμαστε να είναι όλη η ομάδα των Ευρωβουλευτών και οι 21 οι καλύτεροι εκπρόσωποι και να είναι ενωμένοι, το ξαναλέω, η Εθνική Ελλάδος και να μην δούμε τα φαινόμενα αυτά που είδαμε την περασμένη περίοδο Μάλιστα. στην Ευρωβουλή. Παρόλα Άρα, το ζήτημα της ακρίβειας. Το αναγνωρίζουμε και θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Εστάλη επιστολή. Ακούσατε όμως, το ήσασταν εδώ και ακούσατε τι τα είπε. Τα άκουσα. Υπήρξε απάντηση και περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα κάνει η Ευρώπη. Υπάρχει αυτός ο προβληματισμός. Δεν είμαστε μόνοι μας. Ωραία. Παρ' όλα αυτά και εσείς ακόμα, παρότι από την πρώτη φορά που συζητήσαμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, ναι. ήσασταν προσανατολισμένοι σε ευρωπαϊκά θέματα. Εξακολουθώ. Μπήκατε όμως στον πειρασμό
να σχολιάσετε και την εσωτερική επικαιρότητα με ολέθρια επικοινωνιακά αποτελέσματα, διότι η αντιπολίτευση άρχισε να σας χτυπάει για μια φράση που είπατε για τα Τέμπη. Ναι. Και θέλω να καταλάβω το εξής. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει ένας ευρωβουλευτής να τοποθετείται για ένα τέτοιο θέμα? Είναι πολύ σωστή η τοποθέτηση και η ερώτησή σας. Απλώς δεν ήταν μια τοποθέτηση, κύριε Ζαχαρέ. Η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη. Το έχω πει πλειστάκης το Τεμπών. Και οι υποθέσεις που είναι στη δικαιοσύνη, είναι καλό να τις αφήνουμε στη δικαιοσύνη και να περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις της. Αυτές είναι οι δικές μου απόψεις. Ήταν, και το έχω εξηγήσει πλειστάκης, μία απομονωμένη φράση. Απομονωμένη, παραποιημένη και δεν ήταν μια πολιτική συζήτηση. Καλώς ή κακώς σας χτυπήσαν. Και δεν ήταν... μπήκατε στον πειρασμό να σχολιάζετε τέτοια θέματα. Δεν είναι θέμα πειρασμού. Όταν ένας άνθρωπος σου κάνει επίθεση, γιατί πρόκειται για μια επίθεση εναντίον μου. Ποιος σας έκανε την επίθεση? Μια κυρία σε μια συζήτηση που είχα για το βιβλίο μου. Μάλιστα. Ότι για ποιο λόγο εγώ που είμαι τόσο καλή, κατεβαίνω στην πολιτική με αυτούς τους εγκληματίες και αυτή την ελεηνή κυβέρνηση που σκότωσε τα παιδιά στα Τέμπη. Της μίλησα πάρα πολύ γλυκά. Και της απάντησα ότι, ξέρετε, είναι η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι αυτοί είναι πονεμένοι, περιμένουμε όλες και όλοι να δούμε τι θα γίνει. Και βεβαίως μίλησα για αυτό το οποίο το γνωρίζουμε όλες και όλοι, που είναι η διαχρονική παθολογία του κράτους. Αυτό βιώνουμε, δυστυχώς. Αυτό ήταν το θέμα. Θυμάμαι και κάτι άλλο. Είναι πλήρης η απάντηση. Ναι, όχι, το έχω εξηγήσει πολλές φορές. Και δεν μίλησα μόνο για τα Τέμπη. Μίλησα και για το μάτι. Ακριβώς για να δείξω ότι υπάρχει διαχρονική παθολογία και πρέπει εμείς οι ίδιοι να είμαστε πάντοτε προσεκτικοί. Ξέρετε, αν το σκεφτόμαστε αυτό, γίνεται καλύτερη και η καθημερινότητά μας. Αν όλες και όλοι προσπαθούμε περισσότερο, να μην τα περιμένουμε όλοι από τους άλλους. Ωραία. Αυτή η διαχρονική παθολογία του κράτους δεν είναι κάτι αφηρημένο. Το κράτος δεν πέφτει από τον ουρανό. Είμαστε και εμείς ανεκόμα. Σωστό. Θέλω να μάθω για κάτι άλλο. Να. Όταν είχατε έρθει την προηγούμενη φορά, είχατε έρθει κάνα δύο μέρες μετά από μια δική σας δήλωση που λέγατε ότι εάν μέχρι την Παρασκευή δεν κάνει κάτι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα του στείλετε. Την έχουμε ετοιμάσει την αγωγή βεβαίως και είναι έτοιμη. Η οποία είναι αγωγή κατά βεβαίως, αγωγή, όχι μήνυση. Αγωγή. Αγωγή και έχω δεσμευθεί ότι τα χρήματα αυτά θα πάνε για το νομικό αγώνα. Τι λέει η αγωγή? Υπάρχει γιατί ακόμα. Ξανάγεται. Θα σας πω γιατί. Γιατί υπάρχει ακόμα ένα παραποιημένο βίντεο. Ένα βίντεο το οποίο είναι κοπτοραπτική. Ένα μικρό απόσπασμα από μία απάντησή μου σε ερώτηση. Ένα άλλο απόσπασμα από μία απάντησή μου σε μία εντελώς άσχετη ερώτηση. Και στο τέλος ψηφίστε φλέσα. Και γιατί δεν κάνετε και σε αυτό που έκανε ο κύριος Κασελάκης? Προχθές έβγαλε ένα βίντεο και λέει ότι να πώς γίνονται οι δολοφονίες χαρακτήρων. Κοιτάξτε. Και άρχισε να εξηγεί με χρονοδιάγραμμα. Δεν θα χάσω το χρόνο μου, ακούστε με κύριε Ζαχαρέ, θα μιλήσουμε για την Ευρώπη. Δεν θα χάσω αυτή τη στιγμή το χρόνο μου αντιμετωπίζοντας αυτήν την καθημερινή γκεμπελική τακτική της κατασκοφαντήσεως. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο τώρα. Σας κάνει κακό ή κάνει? Εγώ θέλω. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος γνωρίζει ποια είναι η Βίκυ Φλέσσα. Μπορεί να δει ποιες είναι οι θέσεις μου. Καλώ εσάς και όλες και όλους τη Δευτέρα στις 6 ώρα στο 2 Αθηνών. Θα κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση. Η Ευρώπη στο μέλλον. Επιστροφή στον άνθρωπο. Είναι μια επιστροφή η οποία είναι προόδος. Και εκεί πνευματικοί άνθρωποι. Θα αναφέρω ορισμένα ονόματα. Θα είναι βεβαίως ο δάσκαλός μου, ο δάσκαλος πολλών από εμάς, ο κύριος Γεώργιος Μπαμπινιώτης. Να πω στο κοινό ότι η κυρία Φλέσσα είναι φιλόλογος και νομικός παρεμπιπτόντος. Ναι. Δεν το ξέρει πολύ. Έχω τελειώσει και τη νομική Αθηνών. Θα είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ο κύριος Σταμάτης Κρυμμυζής, ο αστροφυσικός. Θα είναι ο εξαίρετος και πολύ αγαπητός μας σε όλες και σε όλους κύριος Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ο καθηγητής στο MIT. Το καλύτερο, η καλύτερη κουπ που έχει εμφανιστεί ποτέ στην επιστημονική κοινότητα μετά τον Αϊνστάιν. Ναι, συμφωνώ μαζί σας, πράγματι. Θα είναι επίσης η αγαπημένη μας καθηγήτρια ιστορίας, η κυρία Μαρία Ευθυμίου. Θα είναι ο κύριος Χρήστος Ζερεφός, ακαδημαϊκός, γενικός γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών. Θα είναι ο κύριος Συνολάκης, επίσης ακαδημαϊκός για το όλοι περιβάλλον. Όλοι αυτοί στηρίζουν δηλαδή. Στηρίζουν αυτή την προσπάθεια η Ευρώπη να επιστρέψει τον άνθρωπο και είναι και πάρα πολλοί άλλοι, τους οποίους ο κύριος Θεοφάνης Στάσης, πάρα πολλοί, ο κύριος Βάλτερ Πούχνερ, ο καθηγητής θεατρικών σπουδών, θεατρολογίας. Εντάξει, και φτάνει. Μπορώ να πω πάρα πολλούς, η κυρία Σοφία Καλανταρίδου, ο κύριος Χρούσος. Θα μιλήσω. Βεβαίως. Θα μιλήσουμε για τα 4 P. Ποια είναι? Και με τα 4 P είναι η παιδεία, μάλιστα, ο πολιτισμός. Μισό λεπτό. Τώρα με τριγκάρατε. Το περιβάλλον και η πρόνοια. Μα δεν μου δώσετε καθόλου χρόνο να μιλήσουμε για το πρόγραμμα και για αυτά που θα κουβεντιάσουμε. Θέλω να έρθετε όλες και όλοι. Πάμε στο πρώτο P, στην παιδεία. Ναι. Και αναρωτιέμαι, είναι ευρωπαϊκό θέμα? Φυσικά και είναι ευρωπαϊκό. Θα σας εξηγήσω τι σημαίνει ευρωπαϊκό θέμα η παιδεία.
δεν συμφωνείτε, γιατί ξέρω την ευαισθησία σας, ότι πρέπει από την πρώτη δημοτικού τα παιδιά, πώς θα φτιάξουμε, κύριε Ζαχαρέ, τους νέους Ευρωπαίους και τους νέους φιλέλληνες μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δεν θα πρέπει να υπάρξει ένα μάθημα ευρωπαϊκού πολιτισμού? Την Ελλάδα τη συμφέρει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή τα παιδιά σε όλες τις χώρες, μέλη, κράτη, εγώ θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω να κάνω συμμαχίες με ευρωβουλευτές από όλες τις χώρες. Συμφέρει πάρα πολλούς αυτό. Καταρχάς στις χώρες του Νότου. Ευρωπαϊκός πολιτισμός. Το παιδί να μαθαίνει από την πρώτη δημοτικού ποιος είναι ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Ποιος είναι ο Βιβάλτη, ποιος είναι ο Πλάτωνας, να το ζωγραφίζει, να το πλάθει. Δεν θέλετε να ακούσετε απάντηση στο τέλος. Θα δίνανε απόφοιτοι ηλικίων. Δίνετε την απάντηση. Γιατί χρειάζεται λοιπόν μάθημα ευρωπαϊκού πολιτισμού. Πολιτισμός. Θα διεκδικήσουμε και αυτό θα συζητήσουμε. Ένα από τα ζητήματα που θα συζητήσουμε τη Δευτέρα, στο 2, στις 6, 27 του μηνός. Τα άλλα δύο ποια είναι? Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κλασικών Γραμμάτων. Με έδρα στην Ελλάδα. Ωραίο ακούγεται. Είναι πάμε στο τρίτο πι, για να προλάβουμε τρίτο να τα πούμε όλα. Τρίτο πι είναι το περιβάλλον. Εντάξει, λίγα πράγματα μπορεί να πει κανείς εκεί. Το περιβάλλον τα έχουμε κάνει το προσπαθούμε, όσο θα διεκδικήσουμε μπορούμε. Ένα δεύτερο ταμείο ανάκαμψης, θα βάλουμε τα δυνατά μας, γιατί οι αγρότες μας υποφέρουν από αυτό. Υπάρχει μια δύσκολη ερώτηση. Και πρόνοια. Θα φτάσω στην πρόνοια. Μια δύσκολη ερώτηση. Πείτε μου. Ωραίο το περιβάλλον. Αλλά ακούστε κάτι που μου έλεγε ένας επιχειρηματίας σήμερα το πρωί. Παράγω ένα προϊόν και με τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μου κοστίζει 100 ευρώ. Και ο ανταγωνιστής μου στην Κίνα, στην Ινδία ή στο Πακιστάν παράγει ακριβώς τις ίδιες ποιότητες προϊόν, αλλά χωρίς περιβαλλοντικούς περιορισμούς και του κοστίζει 10. Έχει δίκιο. Το ξέρω ότι έχει δίκιο. Εσείς τι απαντάτε? Θα σας πω. Αυτό το οποίο πρέπει να συζητήσουμε και να δούμε στην Ευρώπη είναι πώς θα καταφέρουμε να βρούμε μία ισορροπία ανάμεσα σε μία καλή τιμή και ποιότητα. Θέλω να πω δηλαδή, εάν βάλεις κάποιες προϋποθέσεις ακόμα και στα προϊόντα τα οποία έρχονται από την Κίνα. Θέλω να τα απαγορέψεις αυτά ενδεχομένως. Όχι ακριβώς, να δυσκολέψεις με βάση κάποιες προδιαγραφές που προστατεύουν την υγεία των Ευρωπαίων και των καταναλωτών, κύριε Ζαχαρέ. Μάλιστα. Πάμε και στο τελευταίο. Το τελευταίο είναι η πρόνοια που είναι το σημαντικότερο. Η ψυχική υγεία. Η ψυχική ποια ψυχική υγεία, δεν έχουμε κανονική ξέρετε, υγεία, δεν έχουμε νοσοκομεία να πάμε. Έχετε δίκιο. Αλλά όπως γνωρίζετε, είναι το πρώτο θέμα στην ατζέντα της Ευρώπης. Έχω ασχοληθεί ιδιαιτέρως, έχω γράψει και αυτό το βιβλίο με τον Άιμος. Δεν μπορούν να βγάλουν τη χολή τους οι άνθρωποι. Δηλαδή, καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Είναι πολύ σημαντικό. Έχετε δίκιο. Μιλάμε όμως αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη. Η πρόνοια είναι η φροντίδα της πρώτης ηλικίας, δηλαδή κονδύλια ευρωπαϊκά τα οποία πρέπει να διατεθούν στα 5 πρώτα χρόνια του βίου, να φτιάξουμε δημόσιες δομές, να μπορούν οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά τους εκεί με ασφάλεια και όχι παρκαρισμένα μπροστά στα κινητά. Θα μιλήσει ο κύριος Χρούσος γι' αυτό, είναι το νούμερο ένα στον κόσμο. Και επίσης και ο κύριος Τσουρός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η τρίτη ηλικία. Τρίτη και τέταρτη ηλικία. Τι θα κάνουμε με τους μεγάλους ανθρώπους μας, τους παππούδες, τις γιαγιάδες και εμείς θα πάμε σε αυτή την ηλικία? Πώς θα ζήσουμε τα τελευταία χρόνια του βίου μας? Πρέπει να εξασφαλίσουμε το ευζήν, το ευπράτην. Ξέρετε, θα πρέπει να εισαχθεί στην καθημερινότητά μας ο όρος διαγενειακότητα. Αυτή η συνύπαρξη των νέων ανθρώπων, των υπείων, με τους μεγάλους ανθρώπους. Αυτό έχει ευεργετική επίδραση και θα υπάρχουν τέτοια μοντέλα. Να συζητήσουμε πολύ ενδιαφέροντα τέτοια πράγματα μετά τις ευρωεκλογές. Όχι μετά τις ευρωεκλογές. Μετά τη συζήτηση, επιτρέψτε μου να κάνω χρήση άλλης μιας εμφάνισης που έχω σε εσάς. Μετά, με αποσπάσματα από τις προτάσεις που θα ακούσουμε από τους πνευματικούς αυτούς ανθρώπους. Και θέλω να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί, έχω δεσμευτεί, θα είναι αν εκλεγώ, εάν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μου δώσουν τη δυνατότητα, με εμπιστευτούν να τους εκπροσωπήσω στο Ευρωκοινοβούλιο, θα είναι το επιστημονικό μου συμβούλιο. Ο Ευρωβουλευτής παίρνει πάρα πολλά χρήματα και έχει πολλά προνόμια ακριβώς για να έχει αυτή τη δυνατότητα και εγώ θα το πράξω. Με αυτό το εντυπωσιακό συμβούλιο ευχαριστώ θα σας ευχηθώ προσωπική. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε πιθανότητα. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Βίκη Φλέσσα, υποψήφια με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Και θέλω να πάω στον επόμενο καλεσμένο, ο οποίος είναι επίσης υποψήφιος ευρωβουλευτής, όμως με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Είναι ο κύριος Ηλίας Κικίλιας, τον έχετε ξαναδεί εδώ. Γεια σας κύριε Κικίλια, πώς είστε? Γεια σας κύριε Ζαχάρη. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ και πάλι. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Ακούσατε την προκάτοχό σας να θέτει την ατζέντα των θεμάτων και να λέει διάφορα πράγματα τα οποία την απασχολούν. Θα κάνω μια πολύ έτσι περίεργη ερώτηση. Ξέρω θα σας κάνει να νιώσετε άβολα. Σε τι διαφωνείτε με ό,τι είπε? Θα απαντήσει, είναι εδώ για να απαντήσει? Όχι. Ωραία, είναι λίγο άκομψο λοιπόν.
Όχι, εντάξει, θα πείτε τη γνώμη σας. Δεν είπα να επιτεθείτε στη Βίκυ Φλέσσα. Όχι, όχι, όχι. Να πω το εξής. Ακούω από αρκετούς συνυποψηφίους και συνυποψηφίες από την μεριά της Νέας Δημοκρατίας εννοώ, διάφορες προτάσεις, οι οποίες ακούγονται όμορφες, λογικές, σοβαρές, επικοδομητικές κτλ. Θα ήθελα όμως να υπενθυμίσω στους αγαπητούς και τις αγαπητές συνυποψηφίους ότι η Νέα Δημοκρατία ανήκει σε ένα ευρωπαϊκό κόμμα που λέγεται Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το ισχυρότερο στο Ευρωκοινοβούλιο. Που είναι το ισχυρότερο. Και είναι το κόμμα της Ευρωπαϊκής Δεξιάς. Σωστά. Ναι. Το λέμε. Αν υπάρχουν πλέον. Είναι Ευρωπαϊκό. Όπως λέμε. Όχι, για να ναι. Ενημερώνουμε. Σχηματικά τα λέμε. Ενημερώνουμε σχηματικά και τους τηλεθεατές. Όμως η Νέα Δημοκρατία περιέχει και πιο πολύ Πασόκ από το Πασόκ. Σε αυτό δεν έχετε άδικο. Λοιπόν, παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Δεξιά, ξέρετε. Ακούμε διάφορες προτάσεις, οι οποίες προϋποθέτουν. Εγώ είμαι οικονομολόγος. Έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια, κοντεύω 30 χρόνια, ως μέλος επιτροπών οικονομικής πολιτικής, κοινωνικής πολιτικής και ούτε καθεστή σε ευρωπαϊκά όργανα υψηλού επίπεδου. Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, πολλές από τις προτάσεις που ακούμε, προϋποθέτουν χρηματοδότηση. Τα περιθώρια χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ στενά και σε λίγα χρόνια θα είναι ακόμα πιο στενά γιατί θα μπουν 9 ακόμα χώρες. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και οι χώρες του Βορρά δεν θέλουν να αυξήσουν τον προϋπολογισμό και επίσης είναι οι πιο σφοδροί αντίπαλοι του κοινού δανεισμού, του ευρωομόλογου. Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης που είναι ο επικεφαλής, αυτός πρότεινε και καινούριο ευρωομόλογο τώρα. Ναι, το άκουσα κι εγώ και αναρωτιέμαι αν πρόκειται να ζητήσει να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Για να αστειευτούμε. Αυτές είναι από τις ατάκες που γίνονται viral. Πάντως, λέτε να ενταχθεί ο κύριος Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Με αυτή την πρόταση εκεί θα έχει περισσότερες προοπτικές, γιατί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στη συντριπτική του πλειονότητα, είναι εναντίον του ευρωομολόγου και του κοινού δανεισμού. Πάντως, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και το Ταμείο Ανάκαμψης το στήριξε και ήταν και πρώτος που πήρε το Ταμείο. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν ήταν πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη. Ήταν από τους πρώτους που το ανήγγειλε. Έχω κάνει άπειρες εκπομπές με αυτό. Λοιπόν, η μόνη περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δέχθηκε ευρωομόλογο κοινό δανεισμό ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης μετά την πανδημία. Και από τότε και τώρα, ακόμα πιο μεγαλύτερη σφοδρότητα, παρακολουθώ τις δηλώσεις των αρμοδίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λέει πρώτη και τελευταία φορά, δεν πρόκειται να ξαναγίνει το ευρωομόλογο ή ο κοινός δανεισμός, θα πορευτούμε όπως μπορεί η κάθε χώρα και με τους προϋπολογισμούς. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η φράση της Μάργαρετ Θάτσερ που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Θα την ξέρετε σίγουρα. Ότι ο σοσιαλισμός τελειώνει όταν τελειώνουν τα λεφτά των άλλων. Μήπως είναι πιο χρηστή αυτή η διαχείριση. Τα λεφτά των άλλων, ξέρετε, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια λίγο περίεργη έκφραση. Είναι σίγουρα λεφτά του Βορρά, δεν είναι δικά μας λεφτά. Λεφτά του Βορρά, τα οποία όμως από κάπου προέρχονται. Πωλήσεις του Βορρά, τις βιομηχανίες του Βορρά. Χώρες. Δεν πουλάει και στις νότιες χώρες. Δεν πουλάει, αλλά πουλάει και στις δικές αγορές. Πουλάει και στις νότιες. Και εκτός ευρωζώνης πουλάει, παντού πουλάει. Πουλάει και στις νότιες χώρες. Είμαστε από τους μεγαλύτερους καταναλωτές. Άρα εμείς ζητάμε νομή από αυτό το χρήμα κάπως. Εμείς ζητάμε αυτό που ήταν ο στόχος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και του Πασόκ επί Ανδρέα Παπανδρέου να ξανατεθούν ως κεντρικοί στόχοι στις ευρωπαϊκές πολιτικές το ζήτημα της οικονομικής σύγκλησης και της εδαφικής σύγκλησης περιφερειακά. Και μεταξύ Βορρά και Νότου, και το ζήτημα της κοινωνικής συνοχής ως στόχοι συγκεκριμένοι. Έχω μια απορία. Καλόπιστα λέει κάποιος. Ωραία, καλό ακούγεται αυτό που λέει ο κ. Κικίλιας. Όμως, μια άλλη φορά που το έκανε κάποια στιγμή αυτό μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, και επικαλούμε πάλι και εγώ τον Ανδρέα Παπανδρέου, πήραμε τα λεφτά και τα κάναμε γερμανικά αυτοκίνητα, ιταλικά παπούτσια, κοσμήματα, αλλά όχι παραγωγικές και αναπτυξιακές δράσεις. Και αυτό έγινε επί Πασόκ. Έχει συνδεθεί το Πασόκ με τα πακέτα Τελόρ. Όχι μόνο με τα πακέτα Τελόρ και όχι μόνο επί Πασόκ. Όντως, αρκετές από τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις δεν πήγαν εκεί που έπρεπε να γίνουν. Άρα, η συζήτηση τώρα, αυτό που λέμε, το θέμα, ποιο είναι, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Αλλαγή ναι, του παραγωγικού αυτό μοντέλου. Αυτό ρωτάω, γιατί να σας εμπιστευτεί κάποιος, αφού το Πασόκ έχει αυτή την προϊστορία. Αυτό ρωτάω. Να υπενθυμίσουμε τη δεκαετία του 90. Θα σας πει κάποιος ότι το χρηματιστήριο ήταν η κατάληξή της. Η δεκαετία του 90 ήταν μόνο το χρηματιστήριο. Δεν ήταν μια δεκαετία. Μιλάμε για μια εντελώς ανέφελη δεκαετία που δεν είχαμε πολέμους, δεν είχαμε κρίση, δεν είχαμε τίποτα. Είχαμε το 96 τα ίμια. Ναι, αλλά ήταν τοπική κρίση. Αυτό δεν επηρέασε την παγκόσμια οικονομία. Λοιπόν, αρχίσαμε το 93 που έπρεπε να γλιτώσουμε τότε τη χώρα από τη χρεοκοπία. Είχαμε όμως το νόμισμά μας. Καταλήξαμε στο 2000 που μπήκαμε στο ευρώ. Το ευρώ φυσικά
μια πολύ μεγάλη κατάκτηση που νομίζω ότι ήταν γενικά αποδεκτή από τον κόσμο. Δεν είναι και πολύ σοσιαλιστικέ πολιτικέ συστημικό... βέβαια τότε. Μάλλον θα έλεγε κανεί ήταν εποχή... πιο κεντρό δεξιέ λίγο ίσω. Η εποχή 93-2000, γιατί αυτοί οι στόχοι τέθηκαν από το 93, είχαμε 4% ανάπτυξη και 4% πλεόνασμα. Σα ξαναλέω σε μια ανέφελη περίοδο. Έτσι. Η πιο ανέφελη περίοδο, τουλάχιστον στη δική μου γενιά. Δεν θα το έλεγα. Αλλά οικονομική. Θυμάστε ότι είχαμε κατακτήσει περίπου τα Βαλκάνια σε επίπεδο σχεδόν παραγωγικό. Με... Τράπεζες κυρίως. Τράπεζες και ακολουθούσαν οι επιχειρήσεις. Βεβαίως. Ένα από τα μεγαλύτερα δυστυχήματα, να το πω έτσι, της χρεοκοπίας ποιο ήταν. Ότι κατάρρευση των τραπεζών, με την κατάρρευση των τραπεζών, χάσαμε μια αγορά 70 εκατομμυρίων. Μάλιστα. Που είναι τα Βαλκάνια. Σήμερα δεν έχουμε κανένα σχέδιο, δυστυχώς. Θα ρωτήσω κάτι που σας είχα ρωτήσει και την προηγούμενη φορά, αλλά μπορεί και να έχουν αλλάξει τα πράγματα αυτά, γιατί είναι δυναμική η πολιτική. Αν, επειδή είμαστε πολύ μικρή χώρα με 21 ευρωβουλευτές, το ΠΑΣΟΚ θα βγάλει 3, 4, δεν ξέρω, εξαρτάται από τα ποσοστά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Αν σας έλεγαν λοιπόν ότι είναι ένα τηλεπαιχνίδι όλο αυτό, γιατί ένα θέμα πρέπει να μας πείτε εσείς να κάνουμε, γιατί αυτό σας αναλογεί, ποιο θα επιλέγατε? Θα επέλεγα ένα θέμα μόνο. Ένα. Κοινό δανεισμό. Κοινό δανεισμό. Για τα πάντα. Κοινό δανεισμό κυρίως για ζητήματα χρηματοδότησης επενδύσεων για την προστασία από την πολιτική αλλαγή, από την κλιματική αλλαγή και το θέμα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής, κυρίως της άμυνας, που έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία με το περιθώριο που μας ανοίγεται να αποκτήσουμε και μια αμυντική και ναυπηγική βιομηχανία. Μάλιστα, πολύ ναι, μεγάλη ευκαιρία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν βλέπω να σχεδιάζουμε οτιδήποτε. Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι και η πρόταση της κυβέρνησης, αν δεν απατώμε. Δεν βλέπω να σχεδιάζουμε κάτι επί χάρτου. Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ προσωπικά καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Να πάτε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί η δικαιοσύνη, είπαμε ότι πρέπει να αφήνουμε να κάνει απερίσπαστη τη δουλειά της. Δεν μας απαγορεύει κανείς να κάνουμε κριτική και διάφορες αποφάσεις τις τελευταίες μέρες μας μπερδεύουν. Σε λίγο εδώ. Επιστρέψαμε εδώ, αφού κάναμε αυτή τη συζήτηση με τους υποψήφιους ευρωβουλευτές. Πάμε να δούμε θέματα εσωτερικής επικαιρότητας. Ο κύριος Θόδωρος Καραγιάννης είναι ποινικολόγος. Τον έχουμε σε σύνδεση με Skype. Γεια σας, κύριε Καραγιάννη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις και κάποιες ενέργειες της δικαιοσύνης που μάλλον προκαλούν την περιέργεια των ανθρώπων. Και ξεκινώ με μία που σήμερα το πρωί μάθαμε. Οδηγός λεωφορείου, έλεγε η είδηση, οδηγός λεωφορείου μιας εταιρείας κιόλας, κατηγορήθηκε για βιασμό 27χρονης, πήγε στον ανακριτή και φέθηκε ελεύθερος. Τι είναι αυτό τώρα? Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να κατηγορείται για οτιδήποτε και να λέει οτιδήποτε. Για να τον αφήσει ένας ανακριτής ξένης εισαγγελέας ελεύθερος, σημαίνει ότι πολύ πιθανό να βρίσκει τελείως ψευδή την κατηγορία. Δηλαδή, το ότι κατηγορείται κάποιος για βιασμό δεν σημαίνει και κάτι αν η κατηγορία είναι ψευδή. Δυστυχώς στην Ελλάδα οι διώξεις κινούνται εύκολες. Εύκολα. Άρα είναι πολύ πιθανό να κινήθηκε μια δίωξη ενώ έπρεπε να σταματήσει ήδη και ο ανακριτής να το κατάλαβε. Αντιλαμβάνεστε ότι τις εποχές όπου τα δικήματα κατά της γενετής ελευθερίας έχουν πολλαπλασιαστεί. Γιατί δείχνουν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ήταν θύματα και δεν τολμούσαν να μιλήσουν, τώρα μιλάνε. Αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι κόσμου που το εκμεταλλεύεται και καταγγέλει εύκολα για οποιονδήποτε λόγο αθέμητο οποιονδήποτε. Μάλιστα. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ έχουμε μία ενάγνωση. Ή κάποιοι δύο άνθρωποι δεν κατάλαβαν τι του συνέβη με την κακή έννοια, δηλαδή ένα ανακριτή και εισαγγελέα, ή απλά αντιλήφθηκαν ότι κάτι είναι τελείως ψευδές. Δεύτερο θέμα. Στο Κιλκής, ένας κτηνοτρόφος πυροβόλησε και σκότωσε έναν διαρρήκτη. Και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε, θέλω να μας εξηγήσετε τι προβλέπει ο νόμος. Ξυπνάω το βράδυ και βλέπω μέσα στο σπίτι μου έναν διαρρήκτη. Έχω νόμιμα ή παράνομα ένα όπλο ή παίρνω, ξέρω εγώ, ένα βαρύ αντικείμενο και αμήνομαι. Κινδυνεύω να μπω φυλακή. Προσέξτε τώρα. Η λέξη κλειδί που είπατε είναι τη λέξη αμήνομαι. Αν τρεις διαρρήκτες μπήκανε στη μάντρα χωρίς κανένα όπλο και χωρίς κανένα στοιχείο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στον θήτη συγκεκριμένη περίπτωση, τότε δεν αμήνεστε. Αν δηλαδή σκότωσε ενώ οι άλλοι δεν είχαν κανένα όπλο πάνω τους, τότε σκότωσε. Αν τον είδα μέσα στο διαμέρισμά μου και φοβηθώ, μπορεί να θέλω να αμηνθώ, να το χτυπήσω με ένα τηγάνι, όπως γίνεται στις ταινίες, δεν ξέρω. Όλα κρίνονται στο κατά πόσο στο τέλος αμυνθήκατε σε μία παρούσα επίθεση ή στο κατά πόσο υπερβήκατε αυτή την άμυνα και το βρήκατε αφορμή, ας το πούμε. Δεν είναι επίθεση το να μπει κάποιος στο διαμέρισμά μου, ας πούμε. Αποτελεί μια ένδειξη ότι
ο ένικος του διαμερίσματος φοβήθηκε, αποτελεί μια δικαιολογητική βάση όπου θα μπορούσε να αντιδράσει, αλλά η αντίδραση έχει κάποια όρια. Αν δηλαδή μπαίνει στο διαμέρισμά μου χωρίς όπλα, χωρίς καμία επιθετικότητα, και εγώ πάρω τον τουφέκι που έχω ξεσπυροβολήσει και κάνω μια ανθρωποκτονία. Τέλος. Τίποτε λιγότερο. Μα για ποιο λόγο να έχει μπει στο διαμέρισμά μου κάποιος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη μου? Για να σας κλέψει. Αλλά παρόλα αυτά, όποιον πάει να κλέψει, δεν τους σκοτώνουμε. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι πως το μέσο πολίτη δεν του αρέσει αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι απόψεις που ακούγονται κατά καιρούς με πολιτικά επιχειρήματα, όποιος μπαίνει στο σπίτι μας μπορεί να τους σκοτώνουμε, μπορεί να αρέσουν πιο πολύ, αλλά είναι ακραία επικίνδυνες αν τις δούμε σε μια καθημερινότητα. Σκέφτεσαι όποιος άλλος έμπαινε στο σπίτι του να δικαιούται να τους σκοτώσει. Σωστά. Αντιλαμβάνεσαι τι. Απ' την άλλη πλευρά, σε τι επίπεδο θα φτάναμε. Γι' αυτό σας κάλεσα για να τα διευκρινίσουμε, γιατί από το πρωί βλέπω, ειδικά στα social media, φοβερή αντίδραση γι' αυτό. Και εγώ για ένα τρίτο εμένα θέμα. Έχω εντύπωση πάντως ότι στα δημοσιεύματα δεν είδα πουθενά ότι οι δράστες της αρχικής επίθεσης, της κλοπής ή της απόπειρας κλοπής, γιατί αυτοί μπορεί να μπήκαν για κάποιο άλλο λόγο. Και αν μπήκανε γιατί είχαν μια προσωπική διαφωνία απλά, αυτό πώς μπορούμε να το ερευνήσουμε? Άρα αντιλαμβάνεστε γιατί δεν μπορεί να σκοτώνει ο καθένας. Πάντως μου κάνει εντύπωση πως δεν είδα πουθενά όταν οπλισμένοι οι δράστες της κανονικής επίθεσης, της αρχικής επίθεσης. Μάλιστα. Πάμε και σε ένα ακόμη θέμα το οποίο προέκυψε. Ένα ηγετικό στέλεχος του Ρουβίκονα προσήχθη, συνελήφθη, δεν είμαι σε θέση να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί, μετά από απειλές διαδικτυακές για επιθέσεις σε πρεσβείες, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και διάφορα άλλα. Μπορούμε να δούμε κιόλας την ανάρτηση η οποία προκάλεσε την αντίδραση της αστυνομίας. Ο κύριος Γιώργος Καλαϊτζίδης, αν δεν απατώμε λέγεται, σε κάθε περίπτωση, είναι ηγετικός στέλεχος του Ρουβίκονα, ενός, για πώς να το πει κανείς, μιας ομάδας η οποία είναι ακτιβιστική, αλλά δεν υπερβαίνει τα όρια του ποινικού κώδικα, τουλάχιστον όχι κατά πολύ. Έγραψε λοιπόν η ηγεσία του Υπουργείου προπό, εννοεί προστασίας του πολίτη, έχει δύο επιλογές. Η μία είναι να δώσει εντολή στα ΜΑΤ να κρατάνε απόσταση από το Vox. Η άλλη είναι να αφήνει να έρχονται τα ΜΑΤ δίπλα στο Vox και να προκαλούν επειδή έρχονται. Στη δεύτερη περίπτωση, σας το υπογράφω εγώ, θα γίνουν τα εξής. Πρώτον, άγριες συμπλοκές έξω από το Vox με εμάς και τα ΜΑΤ. Ξεχάστε την εικόνα που τα ΜΑΤ ρίχνουν κρότου λάμψης και ο κόσμος τρέχει. Θα κάτσουμε ακίνητοι να πεθάνουμε απ' έξω. Δεύτερον, θα. Δεν μπορώ να πω τη λέξη, καταλαβαίνετε όμως, ξεκινάει από γάμα. Όλα τα εργοτάξια της γραμμής 4. Τρίτον, όλες οι πρεσβείες και όλα τα σπίτια των πρεσβευτών θα γίνουν στόχοι παρέμβασης. Και τέταρτον, οι τουριστικές περιοχές το καλοκαίρι θα γίνουν στόχοι παρέμβασης επίσης. Πέμπτον, θα δρομολογηθούν επίσης παρεμβάσεις σε σπίτια υπουργών, υπουργεία, κτίρια υψηλού συμβολισμού. Και αναρωτιέμαι, κάποιος που γράφει τέτοιες απειλές στο διαδίκτυο, χωρίς να τις υλοποιεί, πρέπει να συλλαμβάνεται, ναι ή όχι? Κοιτάξτε, αποτελεί με τον καινούργια διάταξη, αποτελεί πλημέλημα αυτό. Είναι απειλή τρομοκρατικών πράξεων, αποτελεί πλημέλημα. Άρα η σύλληψη στα πλαίσια αυτοφόρου νομοποιείται. Βέβαια δεν μπορεί να είναι κράτηση, γιατί μιλάμε για πλημέλημα και δεν δικαιολογείται ανάκριση, δεν δικαιολογείται και προσωρινή κράτηση. Άρα φαντάζομαι ότι η διαδικασία την οποία δεν εξηγούν καλά τα μέσα είναι ότι συνελήφθη στα πλαίσια αυτοφόρου, θα περάσει αύριο εισαγγελέα, ο εισαγγελέας το στείλει στο αυτόφορο και στα πλαίσια αυτοφόρου θα δικαστεί. Αυτή είναι η κανονική διαδικασία. Τώρα, αν είναι αυτό το μοναδικό πλημέλημα το οποίο έχει, αντιλαμβανόμαστε ότι ένα αυτόφορο δικαστήριο λογικά όποια θα επιβάλλει θα αναστείλει. Το σωστό λοιπόν είναι να πούμε ότι το σωστό θα ήταν να κρατηθεί μέχρι το αυτόφορο που θα δικαστεί στα πλαίσια του αυτοφόρου. Όχι, προσωρινή κράτηση για αυτό το αδίκημα δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. Επίσης, όσο κοινωνικά και να μην μας αρέσει, αυτό είναι ένα πλημέλημα σκέτο. Δυστυχώς πρέπει να διαφοροποιούμε τη νομική αντιμετώπιση με την κοινωνική και την πολιτική εντύπωση που δημιουργείται. Πολλές φορές είναι πολύ πρόσκαιρη και είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσουμε εντυπώσεις χωρίς να υπάρχουν πραγματική βάση από κάτω. Είδατε τι ωραία που τα εξηγεί ένας ποινικολόγος και πρέπει να ακούμε φωνές ειδικών για να μην βγάζουμε τις απόψεις μας βόλτα στο διαδίκτυο, ιδίως όταν και σύνομες δεν είναι και κυρίως είναι και επικίνδυνες, όπως στην περίπτωση του να σκοτώσει το διαρρήκτη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, ο κύριος Θόδωρος Καραγιάννης, ποινικολόγος. Να είστε καλά, κύριε Καραγιάννη. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Και πριν κλείσουμε, θέλω να πάω στη Μαριλίζα Αναστασοπούλου, σύνδεση με Skype επίσης, διότι συνέβη κάτι πάρα πολύ ακραίο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας. Θα το πω χονδρικά και θα το δούμε κιόλας. Χρησιμοποίησε σε ένα σποτ ο Τραμπ ή το επιτελείο του τη λέξη Reich και είπε ότι αυτός θα είναι ο ηγέτης του νέου Reich. Είναι εκεί σε αυτό το μικρό κουτάκι που δεν φαίνεται καλά. Ανάρτηση στην πλατφόρμα X, μου μοιάζει. Και θέλω να μας πει η Μαριλίζα τι ακριβώς συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε αναβίωση του ναζισμού. Έτσι λέει το επιτελείο του Biden. Το επιτελείο του Τραμπ αναφέρεται σε αυτό το βίντεο, το οποίο βίντεο γενικά είναι έτσι πομπόδες και πολύ βαρύ. Μιλάει για τη μεγαλύτερη απέλαση παράνομων μεταναστών. Λέει, λέει, λέει. Και κάπου εκεί σε αυτό το κουτάκι
αναφέρεται στο ενοποιημένο Reich. Τι λέει τουλάχιστον το επιτελείο Reich του Τραμπ. Reich δεν σημαίνει κράτος στα γερμανικά, αν δεν απατώμε. Ναι, είναι το ουσιαστικά η ενοποίηση των κρατών από το 1971 και είναι το κράτος με αυτή την έννοια της ενώθηκε αυτοκρατορία. Τέλος πάντων, αυτό που έκανε λοιπόν τώρα το επιτελείο του Τραμπ, λέει, έγινε λάθος. Αυτό το βίντεο, λέει, δεν ήταν επίσημο βίντεο της καμπάνιας. Το βρήκανε, λέει, σε ένα τυχαίο λογαριασμό. Το κάναν repost, θα απολυθεί αυτός που το έκανε repost. Άρα δεν το έχει φτιάξει, λέει, εννοεί ότι δεν το έχουν φτιάξει οι ίδιοι. Δεν το έχουν φτιάξει ήδη, αυτό λένε. Αυτό το κομμάτι που είναι στην εφημερίδα είναι verbatim, είναι αυτολεξή από το Wikipedia και αναφέρεται, είναι ακριβώς αυτό, για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αν πάτε στο Wikipedia, λέει ότι η γερμανική βιομηχανία έχει αυξηθεί σημαντικά από το 1871 από τη δημιουργία του Ενωμένου Ράιχ, του Ενωμένου Κράτους του Έθνους. Αυτό το κομμάτι λοιπόν ήταν μέσα στο βίντεο, γιατί και άλλες εικόνες είναι έτσι από παλιά ιστορικά γεγονότα. Όταν συνειδητοποίησαν το λάθος, το κατέβασαν και λένε δεν ξέρουμε, λάθος κτλ. Και έχει αρχίσει και κατηγορεί το επιτελείο του Biden τον Τραμπ, λέγοντας ότι ο Τραμπ, λέει, ευθέως τι σκοπεύει να κάνει, θα λειτουργήσει σαν ένας δικτάτορας, σαν ένας Χίτλερ, ας πούμε. Και το επιτελείο του Τραμπ κατηγορεί το επιτελείο του Biden ότι, και κατηγορούν και τον Τραμπ για αντισημιτισμό, και το επιτελείο του Τραμπ από την πλευρά του κατηγορεί τον Biden ότι ο εκείνος είναι το ακραίο εξτρεμιστικό στοιχείο που δεν έχει στηρίξει αρκετά τους Ισραηλινούς, τους Εβραίους και το κράτος του Ισραήλ, και έχει ουσιαστικά για να ικανοποιήσει την πλευρά την πιο αριστερή. Για να το δούμε κιόλας στο σποτάκι αυτό, Μαριλίζα, και μετά να πούμε και κάτι άλλο, για να δούμε το σποτάκι. Donald Trump wins. What's next for America? The economy booms. American energy is unleashed and an end to crushing taxes. The border is closed and the largest deportation in history is underway. No more wars as we focus on home. Law and order is restored. The American dream is back and the best is yet to come. Make America great again. Είναι πολύ πομπόδες, όπως πολύ σωστά το είπες. Δεν μας παίρνει ο χρόνος, αλλά θέλω μια ατάκα. Από ό,τι είδα, ο Biden αποδοκίμασε το Διεθνές Δικαστήριο, το οποίο λέει ότι πρέπει να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου. Μήπως αυτό είναι μια μικρή αλλαγή? Θέλω μια πολύ σύντομη τοποθέτηση, γιατί πρέπει να κλείσω. Αλλαγή δεν είναι. Ήταν λογικό ότι θα στήριζε σε αυτό το κομμάτι το Ισραήλ. Σε αντίθεση, στην Ευρώπη είναι διχασμένα τα ευρωπαϊκά κράτη ως προς το κάποιοι στηρίζουν, κάποιοι δεν στηρίζουν. Πάντως είναι κάτι το οποίο έχει εξοργήσει το Ισραήλ και έχει δημιουργήσει αρκετά θέματα συζήτησης αυτή τη στιγμή. Η Μαριλίζα Αναστασοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μείνατε μαζί μου μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθεί, όπως κάθε μέρα, Τάκης Χατζής με εκλεκτούς καλεσμένους. Στις 10 ακριβώς, Μάνος Νιφλής. Εμείς θα είμαστε και πάλι εδώ, στο One Channel, αύριο το απόγευμα, ακριβώς στις 7. Καλό σας βράδυ.